Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στην διάλεξη του μαθήματος Συστήματα Παράλληλης Κατανοημένης Επεξεργασίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Αρχικά να σας πω ότι με τη δυνατότητα αυτή της τηλεδιάλεξης θα μπορέσουμε να καλύψουμε την ύλη που έχουμε μέχρι το τέλος του εξαμήνου, προκειμένου να μην χαθεί το μάθημα, και το μάθημα θα γίνει κανονικά όπως γινόταν και στην αίθουσα. Το record γίνεται στον υπολογιστή μου, οπότε θα δημιουργηθεί ένα τοπικό αρχείο που θα το ανεβάσω στο YouTube. Και σε περίπτωση λοιπόν που έχετε κάποιο άλλο μάθημα, επικάλυψη λοιπόν με κάποιο μάθημα άλλου εξαμήνου, θα μπορέσετε να το παρακολουθήσετε μόλις ανέβει στο YouTube, όπως μου το έχετε ζητήσει. Το iQuiz θα γίνει στο τέλος της 2ωρης αυτής διάλεξης. Το iQuiz, το οποίο από τον υπολογιστή σας θα συνδεθείτε σε μια σελίδα και θα σας εμφανίζονται κάποιες πιθανές απαντήσεις προκειμένου να επιλέξετε κάθε φορά τη σωστή. Άρα θα γίνει το iQuiz σήμερα στο τέλος της 2ωρης διάλεξης. Στη συνέχεια, να σας απαντήσω στο ερώτημα με τα εργαστήρια. Τα εργαστήρια θα γίνουν εξ αποστάσεως. Θα ακολουθήσουμε το ίδιο μοτίβο όμως που είχαμε. Δηλαδή, θα υπάρχουν MPS και βέβαια παραδόσεις ασκήσεων. Θα βγει μια ανακοίνωση, ή σήμερα ή αύριο, όπου μέσα σε αυτή τη βδομάδα θα έχουμε ένα Zoom session, σύντομο, 20 λεπτό περίπου, όπου θα δοθούν κάποιες οδηγίες και την επόμενη εβδομάδα θα υπάρξει εξέταση MPS. Minimum Programming Skills, δηλαδή εξέταση όπου θα κληθείτε μέσα σε ένα μικρό χρονικό διάστημα, 20 λεπτών ή 30 λεπτών το πολύ, να υλοποιήσετε κάποιο κώδικα. Άρα, αυτή τη εβδομάδα δεν υπάρχει εξέταση, αλλά την επόμενη εβδομάδα θα έχετε μια εξέταση κώδικα. Επόμενο ερώτημα. Η δυνατότητα σύνδεσης δεν θα την απομακρύνω. Δηλαδή, τη χρήση του waiting room την απενεργοποίησα σε αυτό το session. Οπότε θα το δοκιμάσουμε πώς θα λειτουργήσει, ώστε να συνδέσετε κατευθείαν στο μάθημα αυτό, στην τηλεδιάλεξη, για να μην τοποθετήσετε σε ένα waiting room και ενδεχομένως χάνετε ένα κομμάτι της διάλεξης. Άρα, μπορείτε να ξαναμπείτε, π.χ. άμα κλείσει ο υπολογιστής σας, χωρίς να χρειαστεί κάποια έγκριση εκ μέρους μου. Υπενθυμίζω ότι κάθε Δευτέρα έχουμε συνήθως και online φροντιστήριο πάνω στο εργαστήριο. Και σήμερα θα γίνει προσπάθεια, θα βγει ανακοίνωση βέβαια, αλλά σε περίπτωση που γίνει το εργαστήριο, ξέρετε ότι είναι 8 με 9 λειτουργικά συστήματα και 9 με 10 συστήματα παράλληλης κατανοημένης επεξεργασίας. Αλλά θα βγει ανακοίνωση στο e-class προς το απόγευμα. Εγώ είναι στο μυαλό μου να το συνεχίσουμε και το online φροντιστήριο. Έχω δει ότι έχει βοηθήσει πάρα πολλούς από εσάς στην επίλυση των εργαστηριακών φυλαδίων. Βέβαια, υπάρχει και στο YouTube αρκετό υλικό, το οποίο έχει δημιουργηθεί στα πλαίσια του Open Courses και διατίθεται ελεύθερα και στους φοιτητές του Πανεπιστημίου, αλλά και σε οποιοδήποτε άλλο θελήσει να μάθει κάτι παραπάνω για τα συστήματα παράλληλης κατανοημένης επεξεργασίας. Βλέπω ότι δεν υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση στο chat. Μπορείτε να συνεχίσετε να στέλνετε τις ερωτήσεις σας. Θα ήθελα το μικρόφωνο σας να είναι πάντα απενεργοποιημένο. Δεν έχω ενεργοποιήσει το mute όλων των χρηστών. Και όποιος θελήσει, ξαναλέω, θα μπορέσει να σηκώσει το χέρι. Κάποια άλλα ερωτήματα που βλέπω τώρα ότι έρχονται στο chat. Σύνδεσμο για τα online φροντιστήρια. Τα online φροντιστήρια, όπως ξέρετε, γίνονται στο δεσμό, τον πια καθιερωμένο arc.ece.uwm.gr / SSL arc.
Αυτό όμως θα ανακοινωθεί και στο e-class στην ανακοίνωση. Και να μην το δείτε στο e-class, άμα στην ανακοίνωση που θα βγει, μπορείτε να το δείτε στην περιοχή συζητήσεων. Είναι ο ίδιος δεσμός. Και ένας ακόμα φοιτητής ρωτάει στο chat κατά πόσο μπορεί να αλλάξει η ώρα του μαθήματος. Η ώρα του μαθήματος θα μπορούσε να γίνει και πιο νωρίς. Έχει μπει Δευτέρα στις 1 με 3, αλλά σε περίπτωση που υπάρχει πρόβλημα με αρκετούς φοιτητές από εσάς, θα μπορούσα να το ξεκινάω και πιο νωρίς. Δευτέρα βέβαια πρέπει να μπει και να είναι και πρωινές ώρες. Δηλαδή θα μπορούσε να ξεκινήσει το μάθημα π.χ. 10, 11 ή 12. Αυτό βέβαια θα ήθελα να δείτε το πρόγραμμά σας. Κάποιοι λένε ότι έχουν κάποια μαθήματα, κάποιοι δεν έχουν. Θα πρέπει να το δούμε. Ίσως να το προτείνετε σε ένα topic στην περιοχή συζητήσεων του e-class. 12 με 2 κάποιοι έχουν μάθημα. Άρα θα μπορούσε να γίνει 10 με 12 το μάθημα. Εφόσον το δωμάτιο είναι κενό, αν και το αντίστοιχο εξάμηνο του προγράμματος σπουδών τίμη. Όχι, βλέπω ότι έχουν μάθημα. Άρα λοιπόν φαίνεται, όπως στο chat φαίνεται αυτή τη στιγμή, υπάρχει κόλλημα να μεταφερθεί άλλη ώρα, άρα δεν θα αφιερώσουμε άλλο χρόνο γι' αυτό. Θα το αναπτύξει κάποιος στην περιοχή συζητήσεων. Όποιος θέλει να προτείνει κάτι άλλο στην περιοχή συζητήσεων, μπορεί να το κάνει, αρκεί να δει το αιθουσιολόγιο, ότι υπάρχει αίθουσα και ότι υπάρχει διαθέσιμο slot στο αντίστοιχο εξάμηνο των δύο προγραμμάτων σπουδών. Το προγραμμάτων σπουδών του Τίμη και του Τουμουκουτού. Για την ώρα δεν θα αλλάξει το μάθημα, εκτός αν μέσα στην περιοχή συζητήσεων βρεθεί και συμφωνηθεί μια άλλη λύση. Λοιπόν, θα σας κάνω share τώρα το υλικό της διάλεξης. Υπενθυμίζω το chat το παρακολουθώ, οπότε μπορείτε να ρωτάτε οτιδήποτε θελήσετε για αυτό εδώ πέρα, για τη διάλεξη. Οπότε σας κάνω share ένα παράθυρο. Αυτή τη στιγμή λοιπόν βλέπετε ένα άρθρο. Το οποίο το θεωρώ αρκετά ενδιαφέρον. Συγκεκριμένα, σε ένα άρθρο που δημοσιεύτηκε στον χώρο Anantech, αναφέρει για τη δυνατότητα που δίνει το λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows να υποστηρίζει 896 πυρήνες Xeon. Και αναφέρει συγκεκριμένα ότι εμφανίστηκε αυτό το screenshot από το Task Manager, στο οποίο δείχνει πάρα πολλές επεξεργασίες. Συγκεκριμένα δείχνει, και σε αυτό το σημείο εδώ πέρα σας το δείχνω, 896 επεξεργαστές. Βλέπετε αριθμό νημάτων 21.216 νήματα. Και το οποίο λίγο είναι κάπως παράξενο. Δηλαδή βλέπουμε σε ένα ίδιο λειτουργικό σύστημα, δηλαδή σε ένα σύστημα το οποίο θα το κατατάσαμε στα συστήματα κατανεμημένης μνήμης, ισχυρής σύζευξης. Και σε αυτό το σημείο θα ήθελα, αν θέλει κάποιος να πάρει 0.25, να μου πει σύμφωνα με την κατάταξη Flynn στο chat να το γράψει ποιο είναι, τα 4 γράμματα που πιστεύει ότι είναι, και να στη συνέχεια, αν έχει δίκιο, να το αναπτύξει περισσότερο. Αν θέλει κανείς λοιπόν να μας πει σύμφωνα με την κατάταξη Flynn, είχαμε πει ότι γίνεται μια ταξινόμηση των διαφόρων αρχιτεκτονικών ως προς την ροή και τις επεξεργαστικές ροές. Για να δούμε λίγο κάποιος. Κάποιος απαντάει. MDSD. Μπορείς λίγο, Δημήτρη, να γράψεις τα ακρονίμια αυτά τι σημαίνουν. Γράψε, σε παρακαλώ, τα ακρονίμια για να το δούμε και οι άλλοι, και αν έχεις δίκιο να το σημειώσω λοιπόν για το quiz. Σύμφωνα λοιπόν... Όχι, είναι λάθος το multiple data, single data που έχει γράψει, γιατί έχουμε πει ότι σύμφωνα με την ταξινόμηση του Flynn, από τη μία έχουμε δεδομένα και από την άλλη έχουμε ροές εκτέλεξης.
Άρα το να έχεις δύο φορές τη λέξη data είναι λάθος. Δεν έχουμε επανάληψη λέξεων. Η μία λέξη, το data, πρέπει να αλλάξει σε κάτι άλλο. Γιατί έχουμε πει ότι συνταξινόμηση Flynn έχουμε τις εντολές από τη μία και τα δεδομένα από την άλλη. Άρα θα πρέπει να έχουμε έναν ορισμό όπου να καλύπτει τα διάφορα αυτά παραδείγματα των αρχιτεκτονικών. Δημήτρη, θέλεις να γράψεις λίγο διαφορετικά αυτό που είπες, για να το δούμε τι έγραψες. Απαντάει λοιπόν ο Δημήτρης, multiple instruction single data. Όχι, Δημήτρη, είναι λάθος αυτό που έχεις γράψει. Καλή προσπάθεια όμως. Η σωστή απάντηση είναι multiple instruction multiple data. Ο άλλος Δημήτρης δεν το πρόλαβε, γιατί το είπα μόλις τώρα προφορικά. Αλλά καλή προσπάθεια. Λίγο πιο γρήγορος να σου, Δημήτρη, και θα είχες εσύ τη σωστή απάντηση. Multiple instruction, λοιπόν, multiple data. Γιατί έχουμε πολλαπλές ροές εκτέλεσης, πολλαπλούς δηλαδή επεξεργαστές, και κάθε επεξεργαστής εκτελεί ξεχωριστά και ανεξάρτητα δεδομένα. Άρα, εδώ πέρα είναι ένα τέτοιο παράδειγμα. Ένα παράδειγμα, λοιπόν, για 0,25. Ένα παράδειγμα, συγγνώμη, διάβασα στο chat τα ερωτήματα, όπως ξέρετε, λαμβάνουν 0,25. Αλλά είναι ένα παράδειγμα, λοιπόν, multiple instruction, multiple data. Σύμφωνα με την αξιόμηση κατά Flynn. Εδώ πέρα, λοιπόν, έχουμε μια τέτοια αρχιτεκτονική. Και αναφέρει ότι χρησιμοποιεί το Xeon Platinum 8180 επεξεργαστή, που έχει 28 πυρήνες, 56 νήματα. Και το θέμα είναι πώς όμως τους συνέδεσε όλους αυτούς τους επεξεργαστές. Δηλαδή, συνήθως, στο μυαλό μας βλέπουμε ένα motherboard, κάποια sockets, τα οποία είναι πεπερασμένα, αρκετά πεπερασμένα. Δηλαδή, νούμερα της τάξης 896 πυρήνων δεν βλέπουμε. Εδώ πέρα, λοιπόν, μας δείχνει τα διάφορα δίκτυα διασύνδεσης, όπου παρατηρούμε ότι έχουμε κάποιο socket και κάποιο άλλο socket. Σε κάθε socket τοποθετούμε έναν επεξεργαστή με διαφορετικούς πυρήνες και νήματα. Και υπάρχει η επικοινωνία μεταξύ τους, όπου γίνεται με τον διάβλο, το Quick Processor Interconnect, δηλαδή ο ένας επεξεργαστής, αν θελήσει να ανταλλάξει δεδομένα με τον άλλο επεξεργαστή, χρησιμοποιεί αυτόν τον διάβλο και τα στέλνει αυτά τα δεδομένα. Ο κάθε επεξεργαστής έχει και ένα memory controller on chip που επιτρέπει να διαχειρίζεται τη μνήμη που βρίσκεται στην δικιά του περιοχή, μπορούμε να πούμε. Και αν θελήσει, λοιπόν, να έχει πρόσβαση σε μνήμη που αντιστοιχεί στην άλλη πλευρά του συστήματος, εκεί που διαχειρίζεται ένας άλλος επεξεργαστής, τότε θα πρέπει να μιλήσει με τον επεξεργαστή, να στείλει ένα μήνυμα στον επεξεργαστή για να έχει πρόσβαση στα δεδομένα. Ένα ερώτημα, λοιπόν, που ίσως το θυμάσαι από προηγούμενη διάλεξη, είναι το εξής. Αν έχουμε έναν επεξεργαστή με μία μνήμη, τότε η προσπέλαση σε κάθε διεύθυνση της μνήμης, ο χρόνος προσπέλασης, είναι ομοιόμορφος. Uniform memory access. Σε αυτή την περίπτωση έχουμε όμως κάτι διαφορετικό. Κάποιος που θέλει να γράψει το ακρονίμιο της αρχιτεκτονικής για 025 στο chat, όπου έχουμε διαφορετικούς χρόνους προσπέλασης. Λάθος, Αλέξανδρε, δεν είναι SISD. Έχουμε διαφορετικούς χρόνους προσπέλασης, δηλαδή άλλο χρόνο προσπέλασης έχουμε από αυτή την πλευρά της μνήμης, άλλο χρόνο προσπέλασης έχουμε από αυτή την πλευρά της μνήμης. Ενώ, αν είχαμε έναν επεξεργαστή, θα είχαμε μία ομοιόμορφη προσπέλαση μνήμης. Κάποιος άλλος που θέλει να δοκιμάσει, NUMA. Ο Γιάννης το βρήκε. Αν μας πει και το ακρονίμιο, θα έχει πάρει τον bonus της ερώτησης. Έγραψε NUMA, λοιπόν, ο Γιάννης. Γιάννη, μπορείς να μας πεις το NUMA. Τι σημαίνει? Non-Uniform Memory Access. Πολύ ωραία, Γιάννης. Γιάννη, έχεις λάβει 0,25, το οποίο ξέρεις τη διαδικασία.
για την καταχώρηση στο iGrades, στο σύστημα της βαθμολογίας. Οπότε, συγχαρητήρια για τη σωστή απάντηση. Είναι NUMA, Non-Uniform Memory Access. Δηλαδή, αναλόγως την περιοχή της μνήμης που έχουμε προσπέλαση, ο χρόνος είναι διαφορετικός. Εδώ που είναι δίπλα στον επεξεργαστή, θα είναι πολύ γρήγορη η προσπέλαση, μικρός ο χρόνος, ενώ σε περίπτωση που είναι σε μνήμη, που είναι σε απομακρυσμένο επεξεργαστή, σε απομακρυσμένο socket, τότε έχουμε ένα αρκετά μεγαλύτερο χρόνο προσπέλασης. Πόσο δε, αν έχουμε παραπάνω από ένα socket. Βλέπετε εδώ σε 4 socket, 4 επεξεργαστές, όπου βλέπουμε ο κάθε επεξεργαστής συνδέεται με τους γειτονικούς του, με τους neighbors. Είναι μια σύνδεση, ένα δίκτυο διασύνδεσης γειτόνων και έχουμε και ίσως πιο ακραίες μορφές, όπως εδώ πέρα, έχουμε 8 sockets, όπου βλέπουμε έναν επεξεργαστή που συνδέεται με τους γειτονικούς του και βλέπετε όμως, αυτό είναι με wrap around, δηλαδή ο ακριανός επεξεργαστής θεωρεί γείτονα τον ακριανό από την άλλη πλευρά και γίνεται η σύνδεση. Άρα, δηλαδή, ο κάθε ένας επεξεργαστής εδώ πέρα συνδέεται με 3 άλλους επεξεργαστές. Αυτός ο επεξεργαστής συνδέεται από αυτή την πλευρά, από αυτή και από αυτή, 3 συνδέσεις, αυτός ο επεξεργαστής. Αυτός ο επεξεργαστής με 3 συνδέσεις. Αυτός ο επεξεργαστής έχει μία σύνδεση και μία με αυτόν τον επεξεργαστή. Ενδεχομένως θα έπρεπε να έχει και εδώ μία σύνδεση, αν θέλαμε να έχουμε παντού 3 συνδέσεις, αλλά παρατηρούμε ότι σε αυτό το socket υπάρχουν άλλοι επεξεργαστές που συνδέονται και με 2 μόνο επεξεργαστές. Είναι μία αρκετά σύνθετη δομή δρομολόγησης. Αν το φανταστούμε και στο, να έχουμε πολλούς πυρήνες στο ίδιο die, θα παρατηρούσαμε ότι και εκεί έχει ένα τρόπο διασύνδεσης, όπου εκεί πέρα θα είχαμε και ένα network on chip. Θα είχαμε ένα δίκτυο πάνω στο ολοκληρωμένο κύκλωμα. Πράγματι, λοιπόν, σε μια δεύτερη ανάγνωση βλέπουμε ότι όλοι συνδέονται με 3, γιατί και αυτός ο επεξεργαστής έχει και μία σύνδεση από κάτω. Άρα έχει 1, 2, 3. Αυτός ο επεξεργαστής έχει και αυτός 3. 1, 2, 3. Άρα όλοι οι επεξεργαστές συνδέονται με 3 άλλες διασυνδέσεις. Πάλι όμως, 8 socket, πώς καταφέρουμε να έχουμε 896 επεξεργαστές? Η λύση είναι, όπως αναφέρει παρακάτω, ότι χρησιμοποιεί κάποιες κάρτες με PCI Express για να διασυνδέει άλλα motherboards μεταξύ τους. Οπότε, χρησιμοποιεί λοιπόν π.χ. ένα 8 socket motherboard, δηλαδή που έχει 8 θέσεις για επεξεργαστές και στη συνέχεια τοποθετεί κάποιες κάρτες επέκτασης. Τώρα εδώ κάπου στο άρθρο αναφέρεται, αλλά δεν μπορώ να το βρω εύκολα. Αλλά αυξάνει πολύ τον αριθμό των πυρήνων. Άρα λοιπόν, αναφέρει βέβαια ότι έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα στην καθυστέρηση. Γιατί όταν είναι στο ίδιο motherboard υπάρχει μια καθυστέρηση από την πρόσβαση σε μία μνήμη, σε μία άλλη μνήμη. Πόσο δε αν έχουμε και άλλο motherboard, και άλλο motherboard. Να έχουμε δηλαδή κάποια διαφορετικά motherboard που όλα συνδέονται με αυτές τις κάρτες επέκτασης βασιζόμενες σε PCI για την επικοινωνία μεταξύ των επεξεργαστών. Και γι' αυτό λοιπόν δεν είναι κάτι που θα το χρησιμοποιούσαμε ίσως σε παραγωγική λειτουργία. Γι' αυτό και σας έχω πει ότι τα συστήματα κοινόχρησης μνήμης, γιατί αυτό είναι σύστημα κοινόχρησης μνήμης, να δούμε αν εμφανίζεται καθόλου το ποσό της μνήμης. Μνήμη, κοιτάξτε. Φαίνεται ότι το σύστημα αυτό έχει 2 terabyte μνήμη. Το φαντάζεστε αυτό? Δηλαδή, θα ήταν ένας πολύ μεγάλος υπολογιστής, αλλά δεν θα ήταν αποδοτικός. Δηλαδή, αυτά εδώ πέρα τα συστήματα που έχουν συνδεθεί με αυτόν τον τρόπο, που είναι με ένα τρόπο ισχυρής σύζευξης, έχουν το μειονέκτημα της μεγάλης καθυστέρησης στην επικοινωνία. Γι' αυτό και η νόρμα που ακολουθούμε προς τη δημιουργία υπολογιστών high performance computing, συστοιχειών δηλαδή
υψηλών επιδόσεων είναι να έχουμε πολλά διαφορετικά συστήματα. Είναι το distributed και όχι το shared. Έχουμε λοιπόν πολλαπλά διαφορετικά μηχανήματα που κάθε ένα έχει το δικό του λειτουργικό σύστημα, το δικό του hardware, τους δικούς του επεξεργαστές και συνεργάζονται μεταξύ τους μέσω της μεταβίβασης μηνυμάτων. Message Passing Interface, προκειμένου να, να ολοκληρώσουν μαζί κάποιον υπολογισμό. Άρα εδώ βλέπετε ένα σύστημα το οποίο ενδεχομένως μπορεί να είναι μόνο για λόγους marketing. Η αλήθεια είναι ότι δεν το έχω δει πουθενά σε κάποια ερευνητική εργασία να χρησιμοποιείται ένα τέτοιο σύστημα. Άρα λοιπόν μας δείχνει εδώ τα Windows ότι υποστηρίζουν τόσο πολλούς επεξεργαστές, αλλά δεν το βλέπουμε να χρησιμοποιείται στην πράξη. Αυτό λοιπόν ήταν ένα άρθρο που θεώρησα αρκετά ενδιαφέρον να το μοιραστώ μαζί σας. Επίσης, κάποιο άλλο άρθρο ή βίντεο που θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας, το οποίο βέβαια ενδεχομένως να έχει κάποια καθυστέρηση, θα το κάνω share ελπίζοντας να δείτε κάποια frames για να το συζητήσουμε μαζί. Οπότε, θα ενεργοποιήσω τώρα ένα share βίντεο. Θα σας περιγράψω τι φαίνεται. Είναι ένα βίντεο από τη Microsoft που αναπτύσσει data centers πάνω. The overall goal here is deploy data centers at scale anywhere in the world from decision to power on within 90 days. Φαντάζομαι ακούγεται και το μικρόφωνο μου καθώς μιλάω μαζί με τον ήχο από το βίντεο. So moving data centers to the ocean made great amount of sense to be able to make them an actual cable to our customers as short as possible. Δημιουργήσουν ένα data center το οποίο να το τοποθετούν μέσα στο βυθό της θάλασσας. Γιατί θέλω να το πω αυτό, γιατί οι μεγάλες πόλεις έχουν the servers are standard type servers you would find in any data center. Και αυτό έχει ως συνέπεια, να μην υπάρχει χώρος να δημιουργούνται αυτά τα data center. Οπότε, αυτό έχει ως συνέπεια να απαιτείται χώρος για data center, δεν υπάρχει χώρος, αρκετές πόλεις είναι δίπλα στη θάλασσα, άρα ποια είναι μια λογική συνέπεια να τοποθετείτε ένα data center μέσα στη θάλασσα. Έτσι λοιπόν, φτιάξαν αυτή την ειδική κατασκευή, όπου όπως αναφέρει είναι παρόμοια με την εκτέξευση ενός δορυφόρου. Δηλαδή, από τη στιγμή που θα το αφήσει στη θάλασσα, είναι πολύ δύσκολο να το επισκευάσεις. Άρα, έπρεπε να δημιουργηθεί με τρόπους αρκετά αποτελεσματικούς και με τεχνικές redundancy, δηλαδή, ας πούμε, να έχει τουλάχιστον δύο τροφοδοτικά, τουλάχιστον διπλά όλα τα συστήματα, διπλούς δίσκους κτλ. Ώστε άμα χαλάσει ένα σύστημα να μπορεί να λειτουργήσει το άλλο σύστημα. Και δημιούργησαν λοιπόν αυτό το μεγάλο βαρέλι που μπορούμε να το πούμε, που ασφαλώς είναι υδατοστεγές. Και στη συνέχεια το συνέδεσαν με τροφοδοσία και με κάποιο δίκτυο διασύνδεσης. Και το άφησαν εκεί στο βυθό. Άρα λοιπόν ένα τέτοιο μεγάλο σε όγκο data center, είχε μέσα αρκετούς servers. Βλέπετε εδώ καταναλώσεις 27 kV, για παράδειγμα, τροφοδοσία. Και το πέταξαν μέσα στη θάλασσα και το άφησαν για μήνες, για αρκετούς μήνες. Τώρα βέβαια κάποιος μπορεί να πει ότι υπάρχουν προβλήματα στην οικολογία, στο περιβάλλον. Εδώ η Microsoft αναφέρει ότι έδεσε αυτό με τον ωκεανό, βλέπετε με την υδρόβια ζωή, καβούρια να περπατάνε από πάνω κτλ. Βέβαια, δεν έχουμε ακούσει να δημιουργούνται πολλά data center ακόμη. Οπότε για την ώρα φαίνεται ένα αρκετά ακριβό project το να δημιουργεί κάποιος data center και να τα δίνει και να τα αφήνει μέσα σε θάλασσα και βέβαια υπάρχει και μόλις του περιβάλλοντος και γενικότερα για την ώρα είναι μια λύση που δεν ακολουθούμε. Βέβαια, μπορεί κάποια στιγμή να γίνει, αλλά για την ώρα παρέμεινε μόνο σε ερευνητικό πλαίσιο. Δηλαδή, αυτό το project εξέτασε τα προβλήματα που υπήρξαν και στη συνέχεια σταμάτησε να υπάρχει. Δηλαδή, τώρα δεν υπάρχει κάποιο data center μέσα σε μια θάλασσα.
γίναν οι μετρήσεις και τα αποτελέσματα παραμένουν βέβαια στη Microsoft, δεν τα έχω δει κάπου να έχουν ανακοινωθεί. Ίσως το έχει για ένα backup plan αν χρειαστεί κάποιος data center σε περιοχές κοντά σε θάλασσα. Οπότε μπορώ να συνεχίσω τώρα με το επόμενο share. Ήταν ένα αρκετά ενδιαφέρον βίντεο. Και μπορούμε να δούμε το θεωρητικό πρόβαθρο σχετικά με το MPI. Είχαμε πει στην τελευταία εβδομάδα ότι το πρώτο κομμάτι των εργαστηριακών ασκήσεων είναι το MPI και συγκεκριμένα το Messaging Passing Interface, το OpenMPI, και στη συνέχεια θα ακολουθήσουμε με το OpenMP. Να ανοίξω λίγο το βίντεο. Τώρα δεν βλέπω το βίντεο μου κάπου, οπότε κάπου στο βίντεο πάνελ. Ωραία. Λοιπόν, ας θυμηθούμε λίγο για το MPI και συγκεκριμένα το κείμενο αυτό που βρίσκεται στο E-Class, στο θεωρητικό υπόβαθρο του εργαστηρίου, αναφέρει τη χρήση της συνάρτησης MPI GetCount, της συναρτήσεις αποστολής μηνυμάτων και λήψη μηνυμάτων που είναι τύπου μη παρεμποδιστικές, κάποια διέξοδο, την εμφάνιση και την αποφυγή. Υπενθυμίζω βέβαια ότι ο σκοπός του εργαστηρίου είναι να μάθετε να εκμεταλλεύεστε αποτελεσματικά συστήματα high performance computing, να μπορείτε να τα προγραμματίζετε στα βασικά frameworks που θα συναντήσετε έξω. Και όπως κάθε μάθημα προγραμματισμού, απαιτεί πολύ ενασχόληση με τον προγραμματισμό. Το να σας μεταφέρω κάθε φορά στοιχεία από το εργαστήριο, απλώς σας παρακινούν να ασχοληθείτε περισσότερο, αλλά αν δεν ασχοληθείτε πραγματικά με κώδικα, δεν θα μάθετε κώδικα. Δεν μαθαίνει κάποιος κώδικα με το απλώς να διαβάζει slides. Συναρτήσεις λοιπόν του MPI. Και επίσης, επί την ευκαιρία να σας θυμίσω ότι όλα αυτά τα εκτελούμε στο σερβερ του Πανεπιστημίου, το Pleiades. Δηλαδή, συνδέεστε στο Zafora, μέσα SSH, μετά από το σερβερ Zafora, μέσα SSH, συνδέεστε στο Pleiades. Αν δεν μπορείτε να συνδεθείτε, έχω φτιάξει ένα script που επιδιορθώνει αυτό το πρόβλημα. Και στη συνέχεια, δημιουργείτε το πρόγραμμά σας, MPI, το κάνετε compile, MPI-SE, και δημιουργείτε το αρχείο υποβολής με την υποδομή που έχω στήσει, με το Torque, με το σύστημα λοιπόν χρονοδρομολόγησης εργασιών, και υποβάλλετε τις εργασίες στη στοιχεία που ακολουθεί πίσω από το Pleiades, που δεν έχετε πρόσβαση, αλλά εκεί είναι τα slave notes που εκτελούνται. Αυτά θα τα δείτε βέβαια και στο φροντιστήριο. Int MPI get count. Το MPI get count είναι μια συνάρτηση που μας βοηθάει να βρίσκουμε τον αριθμό των στοιχείων που έχουν αποσταλεί. Έτσι λοιπόν, βλέπετε τα κλασικά, το status, το data type και το int count που είναι pointer, οπότε εκεί καταγράφεται το πλήθος των στοιχείων που έχουν παραλυφθεί. Χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με την MPI receive για να ανακτήσουμε το μέγεθος του μηνύματος. Άρα μια απλή χρήση είναι MPI get count και status, MPI int και count. Υπενθυμίζω ότι κάποιοι ενδεχομένως θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τους κλασικούς τύπους στη C, δηλαδή εδώ για MPI int, να γράψει απλά int. Αλλά δεν είναι σωστό. Θα κάνει compile βέβαια, θα εκτελεστεί σε εμάς, αλλά δεν είναι σωστό γιατί δεν είναι portable. Δεν μπορεί αυτό το κώδικα να το κάνει εύκολα compile, μάλλον αν είναι μια αρχιτεκτονική αρκετά διαφορετική, δεν θα γίνει compile. Δεν θα γίνει σωστό compile. Θα δυσλειτουργήσει. Άρα πρέπει να χρησιμοποιούμε τις δομές που δίνει το MPI, όπως το MPI int και όχι ένα απλό int, γιατί ενώ συνήθως υπάρχει ταύτιση των τύπων των μεταβλητών ανάμεσα στο MPI και CC, σε κάποιες αρχιτεκτονικές μπορεί να μην υπάρχει αυτή η ταύτιση. Άρα πρέπει να βασιζόμαστε στις δομές του MPI και όχι σε απλές δομές CC.
Ασφαλώς απαιτείται να δηλώσουμε κάπου το count ως μια ακέραια τιμή. Θα είναι ο αριθμός των στοιχείων που θα έχουν παραλυφθεί. Τις MPI send και receive τις είχαμε δει σε προηγούμενο μάθημα. Είχαμε δει ότι είναι blocking συναρτήσεις. Δηλαδή, ότι στο σημείο που θα καλέσουμε την MPI send, σε εκείνο το σημείο θα κολλήσει το σύστημα, θα μπλοκαριστεί η διεργασία, περιμένοντας το μήνυμα επιβεβαίωσης ορθής λήψης. Περιμένοντας το μήνυμα επιβεβαίωσης ορθής λήψης των δεδομένων από κάποια αντίστοιχη MPI receive. Πράγματι, σε μια ερώτηση που βλέπω στο chat, γράφουμε C, το MPI αυτό είναι C. Είναι κώδικα C. Απλώς χρησιμοποιεί τις συναρτήσεις του MPI και τις δομές του MPI προκειμένου να μπορεί να γίνει compile σε διαφορετικά λειτουργικά συστήματα, σε διαφορετικές αρχιτεκτονικές. Αλλά είναι κώδικα σε C. Τώρα, στο MPI send, παρατηρούμε και το πρόβλημα το να έχουμε δώσει κάποιο λάθος στην διεργασία που θα παραλάβει τα δεδομένα. Εμείς, για παράδειγμα, έχουμε βάλει receive στη διεργασία 1, ενώ έχουμε κάνει send στη διεργασία 2. Τότε σε εκείνο το σημείο θα μπλοκάρουν και οι δύο διεργασίες. Και η πρώτη, γιατί θα το στέλνει σε μια διεργασία που δεν περιμένει, άρα θα μπλοκαριστεί, γιατί ποτέ δεν θα λάβει το μήνυμα ορθής λήψης. Και η διεργασία που θα κάνει receive, γιατί θα περιμένει να λάβει δεδομένα που δεν θα τα λάβει ποτέ από κάποια διεργασία. Άρα λοιπόν, είναι διεργασίες που είναι blocking και σταματάνε την εκτέλεση εκείνο το κομμάτι του κώδικα. Σε εκείνη τη γραμμή λοιπόν, μόλις εκτελεστούν, σταματάνε μέχρι να ολοκληρωθεί το 100% αυτής της μεταφοράς. Ένα σημείο βέβαια που θα πρέπει να μας απασχολήσει είναι ότι αν κάποια διεργασία περιμένει πολλή ώρα σε κάτι, περιμένει π.χ. πολλή ώρα να κάνει send ή περιμένει πολλή ώρα να κάνει receive, αυτό είναι εις βάρος της απόδοσης. Στο high performance computing θέλουμε συνεχώς να κρατάμε απασχολημένους τους επεξεργαστές κάνοντας χρήσιμο έργο. Άρα, κάθε φορά που κάτι έχει μπλοκαριστεί και περιμένει, είναι εις βάρος της απόδοσης. Δεν το θέλουμε αυτό. Βέβαια, υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις που αναγκαστικά θα περιμένουν οι διεργασίες, γιατί, για παράδειγμα, θα περιμένουν να λάβουν κάποια δεδομένα για να συνεχίσουν να κάνουν κάποιους υπολογισμούς για το επόμενο βήμα. Άρα, υπάρχουν περιπτώσεις που υποχρεωτικά θα περιμένουν, αλλά θα πρέπει να είναι ελάχιστες, να τις ελαχιστοποιούμε. Οι MPI send και receive, λοιπόν, έχουν το πλεονέκτημα ότι είναι πολύ απλές. Απλώς μπλοκάρει σε εκείνο το σημείο η εκτέλεση. Έχουμε βέβαια και τη δυνατότητα να έχουμε τα αντίστοιχα ζευγαράκια αυτών εδώ πέρα των send και receive, που είναι I send και I receive. Το I send και I receive σημαίνει ότι έχουμε τη δυνατότητα να μην μπλοκάρεται η αποστολή ή η λήψη σε εκείνο το σημείο. Μόλις λοιπόν εκτελεστεί το MPI I send, σε εκείνο το σημείο δεν θα μπλοκαριστεί. Δεν θα μπλοκαριστεί τίποτα. Όπως και το I receive. Αν θυμάσαι από λειτουργικά συστήματα, είναι σαν να βάζουμε το ampersand, το και. Δηλαδή, κάποια στιγμή, δεν μπορώ να γράψω, όχι δεν μπορώ να γράψω εδώ πέρα, είναι το σύμβολο το και που βάζουμε μια job στο background. Για παράδειγμα, γράφατε μια εντολή, εκτέλεσε αυτό το πρόγραμμα και το ampersand. Και πατούσε tender, οπότε πήγαινε κατευθείαν job στο background και εσύ συνέχιζε να λειτουργήσει το shell, το φλοιό. Είναι η ίδια ακριβώς λειτουργία. Μπαίνει στο background και συνεχίζει να εκτελείται. Βλέπετε εδώ πέρα ότι έχει πάλι το buffer, το κλασικό, δηλαδή το buffer που θα στείλουμε ή θα πάρουμε, τον αριθμό των στοιχείων, το είδος των στοιχείων, π.χ. MPI int, MPI char, πού θα το στείλουμε, μια ετικέτα, το communicator που είναι η ομάδα γενικά του MPI και το request. Δεν διαφέρει δηλαδή σε σχέση με τη ISEN, παρά μόνο ότι έχει και ένα request, μία ακόμα παράμετρο. Πριν συνεχίσω, να σας πω ότι πρέπει να προσέξουμε.
Το iSend και το iReceive καταρχήν μπαίνει στο background. Άρα, μόλις εκτελεστεί το iSend, κατευθείαν πάλι background συνεχίζει εκτέλεση στην επόμενη γραμμή κώδικα. Άρα, πρώτον, δεν περιμένει. Δεν μπλοκάρει τίποτα. Ποιο είναι το πρόβλημα όμως? Το πρόβλημα είναι ότι αν θελήσουμε να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα δεδομένα, δηλαδή έχουμε για παράδειγμα MPI iReceive στο buffer να πάρουμε 10 αριθμούς και αμέσως από κάτω έχουμε την επεξεργασία αυτών των αριθμών, τότε αυτά είναι άκυρα δεδομένα. Δηλαδή το ότι συνέχισε η εκτέλεση μετά το iReceive δεν σημαίνει ότι τα δεδομένα είναι έγκυρα. Πριν χρησιμοποιήσουμε δεδομένα του buffer, σε αυτό εδώ πέρα, iReceive, πριν χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα του buffer, θα πρέπει να βεβαιωθούμε ότι έχει ολοκληρωθεί η προηγούμενη εκτέλεση. Και πώς το κάνουμε αυτό? Το κάνουμε με δύο τρόπους. Υπάρχει μια συνάρτηση MPI test, η οποία MPI test κάνει ένα έλεγχο, τεστάρει την προηγούμενη ασύγχρονη επικοινωνία. Δηλαδή το MPI test σου εμφανίζει την κατάσταση της προηγούμενης ασύγχρονης επικοινωνίας, αν έχει ολοκληρωθεί, δηλαδή 100% είναι έτοιμο, άρα το buffer φέρει τα έγκυρα στοιχεία και μπορεί να τα χρησιμοποιήσει, ή αν δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα, οπότε πρέπει να λάβεις μέρημνα, να κάνεις κάποιες κατάλληλες ενέργειες γι' αυτό. Άρα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τις συναρτήσεις. Είπαμε MPI test, γιατί άλλη είναι MPI wait. Το MPI wait είναι σε εκείνο το σημείο μπλοκάρει η εκτέλεση περιμένοντας να ολοκληρωθεί η προηγούμενη ασύγχρονη μεταφορά. Άρα είπαμε MPI test και MPI wait. Το MPI test απλώς ελέγχει και σου επιστρέφει ένα flag αν είναι εν εξελίξη, αν έχει ολοκληρωθεί. Και το MPI wait μπλοκάρει σε εκείνο το σημείο για να περιμένει την ολοκλήρωση της μεταφοράς. Άρα, το iReceive έχει το πρόβλημα ότι στο buffer μπορεί να μην, έχουν γραφτεί όλα τα δεδομένα που θέλουμε και αν πάμε μετά παρακάτω να τα χρησιμοποιήσουμε να είναι άκυρα δεδομένα. Αλλά ένα πρόβλημα έχουμε και στο iSend όμως. Ένα πρόβλημα που ίσως δεν το φαντάζεστε, αλλά θα σας βοηθήσω να καταλάβετε. Το iSend, όπως βλέπουμε, θα στείλει το buffer σε κάποια διεργασία στόχο. Όμως, τι θα γίνει αν ενώ το buffer, ενώ προσπαθεί να στείλει τα δεδομένα στη διεργασία αυτή, εμείς πάμε και αλλάξουμε τα δεδομένα του buffer. Δηλαδή, για παράδειγμα, είχαμε βάλει κάποιες αρχικές τιμές και μετά το MPI iSend που το έχουμε κάνει, πάμε και σβήνουμε τις τιμές του buffer και βάζουμε άλλες τιμές. Τότε γίνεται κάτι άκυρο, κάτι προβληματικό. Χάνουμε δεδομένα, χάνουμε transactions, lost transactions. Υπάρχει πρόβλημα λοιπόν. Οπότε, έχει ως συνέπεια ότι και το iSend έχει πρόβλημα. Έχει πρόβλημα αν δεν το χρησιμοποιήσουμε σωστά. Κερδίζουμε στην απόδοση, αλλά υπάρχει το trade-off ότι απαιτείται περισσότερος έλεγχος από τον προγραμματιστή ότι είναι έγκυρα τα δεδομένα και ότι μπορεί να τα χρησιμοποιήσει. Άρα λοιπόν έχουμε τις εξής δύο περιπτώσεις. Ή χρησιμοποιούμε απλώς send and receive, χωρίς να εκμεταλλευόμαστε στο 100% τον επεξεργαστή μας γιατί θα μπλοκάρει σε αυτά τα σημεία, ή χρησιμοποιούμε σύγχρονες μεταφορές, iSend και iReceive, που όμως σημαίνει ότι θα πρέπει να φροντίσουμε να βεβαιωθούμε χρησιμοποιώντας MPI test και MPI wait ότι είναι έγκυρα τα δεδομένα. Για να δω, υπάρχει κάποια ερώτηση σχετικά με ένα κομμάτι κώδικα που αναφέρεται. Συγκεκριμένα βλέπω στο chat ή Frank ίσον ίσον 0, άρα λοιπόν αναφέρει ο κώδικας, να το εξηγήσουμε μαζί, αν το rank είναι το master rank, το rank με την τιμή 0, τότε να στείλει MPI send το buffer, τα δεδομένα αυτά του buffer, που να τα στείλει στη 0. Αυτό έχει κάποιο κομμάτι, έχει πρόβλημα αυτός ο κώδικας που έχει αναρτηθεί στο chat, γιατί λέει η συγκεκριμένη κλίση της συνάρτησης. Στείλε το buffer στον εαυτό μου. MPI send το buffer στο, βλέπουμε, 0. Άρα πρέπει να είναι ένα 0, σε άλλη διεργασία, όπως σου αναφέρει κάποιος άλλος φοιτητής. Και πράγματι έχει δίκιο ο Αλέξανδρος. Δεν γίνεται να στέλνει η διεργασία 0 στο 0.
γιατί είναι άκυρο. Όπως και receive, δεν μπορεί από το 0 να πάρει ένα μηδενική, σίγουρα θα μπλοκαριστεί και δεν θα ολοκληρωθεί ποτέ η εκτέλεση. Άρα ενδεχομένως θα ήταν να είναι MPI send στο 1-0, δηλαδή στο rank 1 με tag 0, και από κάτω receive, receive πάλι ενδεχομένως από το 1-0, δηλαδή αφού τελειώσει την επεξεργασία των δεδομένων, τα στείλει πίσω. Σχετικά με το YouTube υπάρχουν κάποια θεματάκια που βρίσκονται όμως στα σχόλια. Δηλαδή σε περίπτωση που αναγράφεται κάτι τέτοιο στο YouTube, σίγουρα θα υπάρχει σχόλιο που έχει διορθωθεί. Αν όχι, όπως ξέρετε, στα βίντεο που αναρτώ στο YouTube, πάντα είναι ενεργοποιημένο το bug bounty, που σημαίνει αν βρεθεί κάποιο bug κώδικα, για παράδειγμα πρέπει να είναι 1 και είναι 0, και δεν έχει καταγραφεί ως errata, ως προβληματικό, τότε το αναρτάτε στην περιοχή συζητήσεων του E-class του μαθήματος και σας δίνω την αντίστοιχη βαθμολογία ως bug bounty. Επίσης, τα βίντεο στο YouTube είχαν αναρτηθεί για set ασκήσεων ενδεχομένως λίγο διαφορετικά, οπότε δεν είναι 100% αντιγραφή το τι υπάρχει στο εργαστηριακό φυλάδιο. Και από την άλλη όμως, δεν θέλω να απομακρύνω βίντεο από το YouTube, γιατί αναφέρουν πληροφορίες που αφορούν κάποιες ασκήσεις, ίσως όχι τις φετινές ασκήσεις, αλλά εντούτοις είναι μια γνώση που κάποιος μπορεί να θέλει να την έχει για ποια άλλου είδους ασκήσεις. Οπότε, γενικά, ό,τι αναρτώ στο YouTube, δεν το κατεβάζω. Παραμένει ακόμα και ενδεχομένως αν έχει προχωρήσει η τεχνολογία. Για παράδειγμα, τώρα που σας μιλάω για το MPI, μπορεί μετά από 10 χρόνια να αναφερόμαστε στο OpenCL, που φαίνεται να είναι το μέλλον. Άρα σε 10 χρόνια κάποιος φοιτητής μπορεί να με ρωτήσει, κύριε καθηγητά, OpenMPI εδώ βλέπουμε στο YouTube, ενώ μιλάμε για OpenCL. Οπότε, βέβαια, θα αναρτήσω και για OpenCL υλικό, αλλά να ξέρετε, γενικά και παλιότερες τεχνολογίες, εγώ τις αφήνω στο YouTube για μια εγκυκλοπαιδική πληρότητα των γνώσεων. Άρα δεν απομακρύνω τίποτα από το YouTube, συνεχώς ανεβάζω υλικό, να το κάνω διαθέσιμο σε όλους. Πιθανά προβλήματα όμως θέλω να τα αναφέρετε. Bug bounty πάντα είναι ενεργό στα βίντεο, σε κάθε υλικό, προκειμένου να έχουμε σωστή και αλάνθητη περιγραφή. Να είναι όλα λοιπόν χωρίς πρόβλημα. Συνεχίζουμε. Ή μάλλον πριν συνεχίσουμε με το iSend και iReceive, έχουμε μπει στο τελευταίο λεπτό. Θα κάνουμε ένα διαλυματάκι. Συγκεκριμένα, το μάθημα θα ξεκινήσει και 10, ακριβώς, έχετε 10 λεπτά διάλειμμα, έτσι για λίγο να ξεκουραστείτε. Και υπενθυμίζω ότι θα έχουμε iQuiz, το οποίο θα ξεκινήσει παρατέταρτο ή παρατέταρτο παρά 10. Άρα λοιπόν, σε αυτή τη στιγμή θα κάνουμε ένα διάλειμμα, θα σταματήσω το share, θα είμαι βέβαια στο κανάλι, αν θέλετε να καταγράψετε κάτι. Ναι, Θεμιστοκλή, άμα θες να μιλήσεις στο μικρόφωνο, ανοιχτό είναι. Αν δεν είναι ανοιχτό, πες μου να το ανοίξω. Μπορείς να, άμα θέλει κάποιος να πάρει το λόγο, ελεύθερα είναι όλα τα μικρόφωνα. Κύριε, να ρωτήσω κάτι. Ναι, ας κάνετε mute όμως όσοι δεν θέλετε το μικρόφωνο, γιατί τα άνοιξα όλα τα μικρόφωνα και κάποιοι ακούνε και μουσική βέβαια. Ελπίζω να μην το έχουν παρακάνει με το να έχουν και άλλα πράγματα. Λοιπόν, έλα, ακούω. Έλα. Στο κώδικα αυτό που βάζαμε, αν το rank είναι ίσο ίσο με 0 και έβαζα στην συνάρτηση send να παίρνει ως rank το 1 και στον έλεγχο μετά, αν το rank είναι ίσο 1, να βάζω στην send το 0, ναι, που ναι, μου βγάζει λάθος. Ενώ άμα το βάλω 0-0 ναι, και 1-1... Ναι, υπάρχουν πολλά λάθη. Πράγματι, στο 0-0 όταν βάλεις, σημαίνει ότι στέλνεις τον εαυτό σου, άρα είναι άκυρο, δεν μας βολεύει. Τώρα, από την άλλη, αν έχεις στο rank 0 κάνει send και στο rank 1 κάνει send, οπότε και τα δύο κολλάνε σε εκείνο το σημείο, γιατί και τα δύο κάνουν send εκείνη τη στιγμή. Οπότε δεν περιμένει κανείς receive, άρα έχουμε ένα διέξοδο. Και θα δούμε τώρα στην επόμενη ώρα πώς λύνουμε αυτά τα διέξοδα. Εντάξει. Ναι. Μπορώ να σας στείλω λίγο τον κώδικα για να δείτε αν. Μπορείς να κλείσεις ώρα γραφείου που έχω και να το δούμε καλύτερα. Βέβαια, μπορείς να στείλεις και τον κώδικα τώρα στο chat, να το συζητήσουμε, αλλά αν έχει κάτι
που απαιτεί πολύ χρόνο, θα το δούμε κατηδίαν. Ωραία. Ωραία, τώρα αυτό με το unmute all, πάτησα, άνοιξε το μικρόφωνο σε όλους σας, οπότε να το έχουμε υπόψη, γιατί και εγώ δεν το είχα ξαναπατήσει αυτό το κουμπί και είχα πορεία να δω τι κάνει. Οπότε, ναι, κάντε mute και θα τα πούμε σε 10 λεπτά. Στείλτε ερωτήσεις στο chat όμως. Στείλτε ερωτήσεις, κλείνω εγώ το βίντεο, θα γυρίσω σε 10 λεπτά.
Λοιπόν, καλησπέρα. Μπορούμε να συνεχίσουμε το διάλειμμα. Να συνεχίσουμε μετά το διάλειμμα που έγινε. Και να απαντήσω στα διάφορα μηνύματα που έλαβα στο chat. Λοιπόν, καταρχήν για δύο απουσίες στο μάθημα, όχι, δεν έχει κοπεί. Έχουμε πει ότι όταν θα είχαμε κανονικά 13 μαθήματα, θα επιτρέπονταν δύο απουσίες και στην τρίτη κόβονταν κάποιος. Άρα λοιπόν κάποιος που έχει δύο σίγουρα, ούτε και πριν, αλλά ούτε και τώρα θα κοπεί. Άρα μη σας απασχολεί αυτό κάποιος που έχει δύο απουσίες. Δεύτερη ερώτηση. Τώρα βρισκόμαστε, όπως γνωρίζετε, στην τέταρτη εβδομάδα θεωρίας. Άρα μπορούμε να πούμε ότι είμαστε και στην τέταρτη εβδομάδα εργαστηρίων. Αλλά αυτό θα το δείτε στο Zoom session που θα βάλουμε ένα έξτρα μισάωρο όπου θα έρθετε για να δείτε το τι θα εξεταστείτε την επόμενη φορά. Αυτή τη εβδομάδα δεν έχετε MPS, δεν έχετε εξέταση, αλλά την επόμενη εβδομάδα θα υπάρξει μια εξέταση τύπου MPS. Άρα λοιπόν θα βγει ανακοίνωση του E-Class, το τι θα πρέπει να κάνετε, πότε, δηλαδή να έρθετε στο Zoom, να απαντήσουμε στα ερωτήματα που θα έχετε, να σας δώσουμε τις εκφωνήσεις αυτών που θα ασχοληθείτε και στη συνέχεια θα έρθετε την άλλη εβδομάδα στην ανακοίνωση πάλι που θα βγάλουμε για την εξέταση MPS. Κάποιος τώρα ρωτάει, για παράδειγμα, τις απουσίες που έχει κάποιος, μπορεί να τη δει στο iPresence, το πληροφοριακό σύστημα που βρίσκεται στο ARC, δηλαδή arc.ece.uwm.gr, κάθετος iPresence, είναι το πρόγραμμα, το πληροφοριακό σύστημα που έχουμε αναπτύξει εδώ στο εργαστήριο για την ηλεκτρονική καταγραφή των παρουσιών και απουσιών, βέβαια. Okay. Λοιπόν, άλλο ερώτημα. Πώς θα γίνει η εξέταση του εργαστηρίου? Το εργαστήριο θα γίνει όπως τα κλασικά MPS. Δηλαδή, συνδέστε όλοι μαζί σε ένα δωμάτιο, σας δίνουμε το θέμα, σας λέμε, π.χ. να φτιάξετε ένα πρόγραμμα το οποίο να χρησιμοποιεί, για παράδειγμα, iSend και iReceive, για να στέλνει ένα νούμερο ή μία διεργασία στην άλλη, να κάνει κάποια πράξη και να το λαμβάνει πίσω. Ένα απλό topic. Και σας λέμε, η ώρα είναι 2 και 4, έχετε 30 λεπτά. Άρα λοιπόν, ναι, και για τα λειτουργικά ισχύει. Άρα λοιπόν, θα είμαστε εδώ, στο Zoom, ή θα είμαστε σε έναν τρόπο που θα είμαστε διαθέσιμοι, εκείνη τη στιγμή όλοι μαζί το λύνουμε αυτό το θέμα και σας αναφέρουμε, βέβαια, η αποστολή θα γίνει στο E-Class εντός της καταληκτικής ώρας, προκειμένου να βαθμολογηθεί. Άρα λοιπόν, θα δουλέψετε μόνοι σας και θα το στείλετε. Ασφαλώς, αν διαπιστώσουμε όμοια κομμάτια κώδικα, αυτό τότε σημαίνει ότι ενδέχεται να έχει γίνει κάποια αντιγραφή, οπότε θα κληθούν οι εμπλεκόμενοι φοιτητές σε μια εξέταση να αναλύσουν ακριβώς το κάθε κομμάτι κώδικα τι κάνει, προκειμένου να καταλάβουμε ότι έχουν κατανοήσει τουλάχιστον την ύλη το τι έχουν κάνει. Δηλαδή, τουλάχιστον να ξέρουν το τι κάνουν. Και βέβαια να προσπαθούν άλλη φορά να μην να μην βασίζονται σε δουλειές άλλων. Ο κώδικας, σχετικά με τον κώδικα. Το αναπτύσσετε στο Pleiades, το τρέχετε στο Pleiades, κομπάιλ στο Pleiades, το κάνετε υποβολή στο cluster και παίρνετε το αρχείο των αποτελεσμάτων και το αρχείο σε C. Προκειμένου να τα ανεβάσετε κάπου, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το WinSCP ή το FileZilla με σύνδεση SSH στο Zafora, προκειμένου να αντιγράψετε τα δύο αυτά αρχεία, να τα κάνετε ένα zip και να τα στείλετε. Άρα λοιπόν θα πρέπει να γνωρίζετε πώς να μεταφέρετε αρχεία από ένα server όπως το Zafora ή το Pleiades στον τοπικό σας υπολογιστή. Κάποια άλλη ερώτηση για να δω στο chat. Είπαμε λοιπόν για το MPS, για τις εξετάσεις. Τον κώδικα καλό είναι να τον κάνουμε με paste bin. Τώρα, σε αυτό το κομμάτι κώδικα που βρίσκεται στο chat, για να το δούμε μαζί τι κάνει.
Αυτό το κομμάτι λέει λοιπόν, αν το rank είναι 0, τότε στείλε στον εαυτό του το rank 0, να στείλει στο rank 0 κάποια δεδομένα και από κάτω, χωρίς να είναι ασύγχρονο, και από κάτω να κάνει receive το rank 0, να πάρει από το rank 0 κάποια δεδομένα. Αυτό βέβαια είναι λάθος, δεν λειτουργεί. Μετά λέει, η else if rank is on 1, αλλιώς αν είναι το rank 1, να στείλει το rank 1 στο rank 1 και να πάρει το rank 1 από το rank 1 πάλι, αυτό είναι λάθος, δεν κάνει τίποτα. Δηλαδή, η κάθε διεργασία στέλνει κάποια δεδομένα στον εαυτό της και δεν έχει σημασία. Αυτό δεν είναι MPI δηλαδή. Σαν είναι το πρόβλημα, όπως λέμε, αυτός μιλάει μόνος του. Και όταν λέμε αυτός μιλάει μόνος του, το συνδέουμε με κάποια προβληματική συμπεριφορά. Άρα ομοίως και εδώ, η διεργασία, η κάθε διεργασία μιλάει μόνη της, με τον εαυτό της. Είναι προβληματική αυτή λοιπόν η εκτέλεση. Στο MPI πρέπει να συνεργάζονται οι διεργασίες. Η μία διεργασία στέλνει στην άλλη διεργασία. Δεν κάθεται κάθε διεργασία μιλάει μόνη της με τον εαυτό της. Καταλαβαίνετε ότι είναι λίγο παράξενο. Άρα λοιπόν, εγώ θα το διόρθωνα και θα έλεγα το rank 0 να στέλνει στο rank 1 και το rank 1 να λαμβάνει στο rank 0. Βέβαια, έτσι πως είναι, θα δημιουργηθεί αδιέξοδο, γιατί και οι δύο διεργασίες θα μπλοκάρουν στο send. Οπότε η λύση είναι το rank 0 να κάνει πρώτα send και μετά receive και το rank 1 να κάνει πρώτα receive και μετά send. Οπότε έτσι δεν θα μπλοκαριστεί τίποτα, ή να τα έχουμε όπως είναι τώρα MPI send και receive, απλώς να είναι σύγχρονα. MPI I send, MPI I receive. Κάποιο επόμενο topic. WinSCP αναφέρει κάποιος φοιτητής. Το πώς λειτουργεί το WinSCP είναι τόσο απλό που δεν χρειάζεται καν να βγάλω guide πώς γίνεται. Σαν να λέμε, είναι αυτά τα ερωτήματα, είναι ερωτήματα όπως θα βγάλει το οδηγό πώς να αγόρασε υπολογιστή, πώς να το συνδέω στην πρίζα. Δεν, αυτά τα λειτουργικά συστήματα καταρχήν τα έχουμε δει, αλλά είναι αυτονόητα. Κάποια πράγματα δεν χρειάζεται καν. Βέβαια, αν δυσκολεύεσαι τόσο πολύ, τότε κλείσε ραντεβού, ώρες γραφείου και θα σε βοηθήσω. Αλλά αυτά είναι πολύ απλά. Δηλαδή, άμα βάλεις στο ίντερνετ how to transfer file, FileZilla, WinSCP, το έχεις. Είναι τόσο απλό που δεν χρειάζεται. Και εξάλλου, εδώ στο μάθημα κάνουμε πολύ πιο σύνθετα πράγματα. Αν δηλαδή μπορείς και λύνεις προγράμματα, ασκήσεις, κώδικα OpenAPI, το πώς να κάνεις μεταφορά με το WinSCP θα είναι κάτι πολύ απλό. Okay. Λοιπόν, αν έχεις όμως πρόβλημα, έχω όρις γραφείου αύριο. Κλείσε ραντεβού τώρα και έλα αύριο να το δούμε. Όχι, έλα αύριο στο τηλεγραφείο μου εννοείται. Όχι στο χώρο εδώ πέρα του γραφείου. Λοιπόν, ας δούμε την επόμενη. Το επόμενο κομμάτι της διάλεξης. Έχουμε πει λοιπόν για το deadlock, για το αδιέξοδο, όπου τι σημαίνει αδιέξοδο, το θυμόμαστε από τα λειτουργικά συστήματα. Αδιέξοδο είναι όταν περιμένει κάποια διεργασία κάτι και δεν υπάρχει καθόλου πρόοδος στην εκτέλεση. Αυτό λοιπόν μας προκαλεί το αδιέξοδο. Και όπως φαίνεται στο αρχείο το PowerPoint που δείχνω, υπάρχουν διάφορες λύσεις. Εδώ έχει μια δομή τύπου Fortnite, όχι τύπου C, βλέπετε εδώ call, είναι τύπου Fortran αυτά, αλλά παρόμοιο είναι και στην C. Έτσι λοιπόν λύνεται το αδιέξοδο. Μπορούμε επίσης να δούμε και άλλα εργαστηριακά φυλάδια, όπως το 6 για παράδειγμα, όπου στο 6 από τα περιεχόμενα διαβάζουμε ότι υπάρχει υπολογισμός του P με τη χρήση της συνάρτησης MPI Scatter, πλαπλασιασμός πίνακα με διάνυσμα. Τα αρχεία, όλα αυτά που δείχνω, βρίσκονται στο E-Class, στο θεωρητικό υπόβαθρο εργαστηρίου. Δηλαδή θα πάτε στη θεωρία και κάπου εκεί πέρα υπάρχει κατάλογος θεωρητικό υπόβαθρο εργαστηρίου και πάνω εδώ βλέπετε και τα ονόματα των αρχείων. Το άλλο ήταν Parsis Theory, ήταν το αντίστοιχο θεωρητικό υπόβαθρο και το εργαστήριο. Θα το βρείτε όμως στο E-Class, είναι στο E-Class. Και στη σελίδα βέβαια που έχω διαθέσιμη για όλους, στο arc.ecuwmgr/courses, όπως βλέπετε στο παράθυρο που έχω ανοίξει και κάνω share, στο monitor, βλέπουμε στο courses, στο μάθημα παράλληλα, parallel distributed system, που λέει course detail description page, όπου είναι υλικό εκπαιδευτικό διαθέσιμο για όλους, ακόμα και για άτομα που δεν είναι πανεπιστημίου, και επειδή αυτό το βίντεο θα ανέβει στο YouTube και ενδεχομένως θα το δούνε και άτομα
εκτός της κοινότητάς μας. Και, και αυτός είναι ο σκοπός που τα ανεβάζω, της ανοιχτής ελεύθερης μάθησης για όλους. Βλέπουμε τις διαλέξεις, lectures, laboratory lectures και τις, τα exercises. Ένα από τα lab MPA είναι το θεωρητικό υπόβαθρο για τα deadlocks. Και αν θέλετε να μάθετε πιο, lab MPA 3, είναι το 3 συγκεκριμένα. Lab MPA 03, άμα το ανοίξετε, θα δείτε ότι είναι θολό είναι το βίντεο ή η παρουσίαση. Ίσως το bandwidth, αν δεν είναι ικανοποιητικό σε κάποιον, γιατί αυτόν τον καιρό με την τηλεκπαίδευση... να ξαναπατήσω σε... Αυτόν τον καιρό με την τηλεκπαίδευση έχουμε πρόβλημα γενικότερα στα δίκτυα, γιατί υπάρχει ένας αυξημένος φόρτος. Εν τούτης όμως, αντέχουν τα δίκτυά μας. Λοιπόν, αυτή είναι η διάλεξη. Ωραία. Και συνεχίζουμε. Στο εργασιακό φυλάδιο, που καλό είναι και μόνοι σας να το δουλεύετε, βέβαια να έχετε και τη βοήθεια από το YouTube και το online φροντιστήριο που θα ακολουθήσει. Έχουμε τον υπολογισμό που είμαι τη συνάρτηση Scatter, πολλαπλασιασμός πίνακα πηδιάνισμα και ούτω καθεξής. Σας δίνει κάποιες οδηγίες πώς να υλοποιήσετε αυτό το εργαστήριο, το οποίο θα το κάνετε στο Pleiades και θα το υποβάλλετε στο Cluster. Σας δείχνει τα μαθηματικά που απαιτούνται για τον υπολογισμό πίνακα πηδιάνισμα, σε περίπτωση που το έχετε ξεχάσει. Κάποια θέματα που μπορείτε να δουλέψετε. Και βέβαια συνεχίζετε, αυτό ήταν το 6, συνεχίζετε και στο 7. Όπως καταλαβαίνετε, και η εξέταση που θα γίνει συνδέεται άμεσα με το υλικό που σας δείχνω τώρα, δηλαδή με το υλικό του εργαστηρίου και των εργασιακών ασκήσεων που βρίσκεται στο E-Class. Άρα κάποιος που θα τα δουλέψει αυτά δεν σημαίνει ότι το κάνει χωρίς να έχει κάποιο κέρδος. Είναι το κέρδος της γνώσης και της εμπειρίας στον προγραμματισμό OpenMPI. Άρα εγώ θα σας συμβούλευα να ασχοληθείτε με αυτό το υλικό. Και βέβαια, αν έχετε κάποια πορεία και δεν μπορείτε να τη βρείτε στο αντίστοιχο βίντεο που έχω αναρτήσει στο YouTube, να κλείσετε τις ώρες γραφείου για μια τηλεσυνάντηση. Και θα μεταβούμε και στην τελευταία διάλεξη, που είναι η διάλεξη θεωρίας, σχετικά με την ενότητα 4, που έχουμε το κόκκινο του Ερατοσθένη, ο νόμος του Αμντάλ, ο νόμος του Γκρος, του Γκουσταφόν Μπαρσής, απιτάχυση, αποδοτικότητα και κλιμάκωση. Έτσι λοιπόν, σχετικά με τον παραλληλισμό, να θυμίσω, όπως είχαμε πει, υπάρχουν τρία είδη παραλληλισμού. Παραλληλισμός εντολών, παραλληλισμός δεδομένων και παραλληλισμός ελέγχου. Όπου στον παραλληλισμό δεδομένων έχουμε πάρα πολλά δεδομένα, ίσως το έχετε ακούσει και ως μερικές φορές big data, πάρα πολλά δεδομένα που τα χωρίζουμε σε ομάδες και η κάθε διεργασία, το κάθε rank, το κάθε επεξεργασία, το κάθε thread, αναλαμβάνει να κάνει υπολογισμού σε ένα κομμάτι μόνο. Αυτό είναι το data parallelism. Και μπορούμε να το δούμε και σε διάφορα επίπεδα. Μπορούμε να το δούμε ακόμα και όταν έχουμε π.χ. πολλαπλές ALU ή όταν έχουμε πολλαπλούς επεξεργαστές. Ο παραλληλισμός ελέγχου, η κάθε διεργασία υλοποιεί κάποια άλλη συνάρτηση και τις περισσότερες φορές όμως ακολουθούμε τον παραλληλισμό δεδομένων. Έχουμε ένα input, το χωρίζουμε σε ίσα μεγέθη, π.χ. αν έχουμε 100 νούμερα και έχουμε 4 επεξεργασίες, το χωρίζουμε ανά 25. Ο πρώτος επεξεργασίας παίρνει τα πρώτα 25 νούμερα, ο άλλος επεξεργασίας τα επόμενα 25 κ.ο.κ. Και στη συνέχεια γίνονται οι πράξεις και βέβαια κάποια στιγμή απαιτείται και κάποιο συγχρονισμός, κάποια ανταλλαγή δεδομένων κ.ο.κ. Κόκκινο του Ερατοσθένη. Είναι ένας αλγόριθμος στον οποίο βρίσκουμε τους πρώτους αριθμούς. Και ο δημιουργός του είναι ο Ερατοσθένης. Τι άλλο. Επιλύει το πρόβλημα της έβρεσης των πρώτων αριθμών. Το κόσκινο αρχίζει με μια γραμμική παράθεση των φυσικών αριθμών και εξαλείφουμε κάθε φορά τα πολλαπλάσια του μεγαλύτερου πρώτου, ο οποίος είναι μικρότερος ίσως της τετραγωνικής ρίζας του ΝΗ. Ας δούμε κατευθείαν στο γράφημα. Ξεκινάμε. Το 2. Διαγράφουμε όλα τα πολλαπλάσια του 2. Δηλαδή διαγράφουμε 4, 6, 8, 10 και βλέπετε λοιπόν αυτά που έχουμε διαγράψει.
Στη συνέχεια πάμε στο 3. Θα διαγράψουμε τα πολλαπλάσια του 3. Έτσι λοιπόν διαγράφουμε το 9, 21, 33, 15, 27 και το καθεξής. Στη συνέχεια που θα πάμε το 4, το έχουμε διαγράψει. Πάμε στο 5. Θα διαγράψουμε λοιπόν τα πολλαπλάσια του 5. 25, 35, 55 και το καθεξής. Στη συνέχεια που θα πάμε, μετά είναι το 7. Πολλαπλάσια του 7, δηλαδή 49, 71 και 91. Μετά, ο επόμενος αριθμός είναι το 11. Το τετράγωνο του 11 είναι μεγαλύτερο από 100, γιατί έχουμε πει στους πρώτους 100 αριθμούς. Άρα, σε αυτό το σημείο σταματάμε και οι αριθμοί που απεικονίζονται στο γράφημα και αυτοί που έχουν μείνει, που έχουν, μπορούμε να το πούμε, περάσει από, από αυτή τη διαδικασία, είναι οι πρώτοι αριθμοί. Δηλαδή, όπως το κόσκινο κοσκινίζει και κρατάει και διαχωρίζει κάποια υλικά, διαχωρίζει, ας πούμε, τις πέτρες από το στάρι κτλ. Ομοίως και το κόκκινο του Ερατοσθένη διαχωρίζει τους πρώτους αριθμούς από τους υπολείπους και στο τέλος μένουν μόνο οι πρώτοι αριθμοί. Σε αυτό τον αλγόριθμο μπορεί να θέλουμε να το παραλληλοποιήσουμε για να εκμεταλλευτούμε τις σημερινές δυνατότητες των υπολογιστών. Άρα λοιπόν, για να το υλοποιήσουμε, θα πρέπει αρχικά να το δούμε στη συριακή μορφή πώς θα είναι. Έτσι λοιπόν, στη συριακή μορφή θα είχαμε σε μία υλοποίηση, καταρχήν ο τρόπος που γράφουμε ένα πρόγραμμα εξαρτάται κάθε φορά από τον προγραμματιστή και υπάρχουν πολύ διαφορετικοί τρόποι να υλοποιηθεί. Ας δούμε λοιπόν μία αλφα υλοποίηση, γιατί υπάρχουν πολλές υλοποιήσεις. Σε αυτή την υλοποίηση απαιτείται να έχουμε έναν μονοδιάστατο μπουλιανό πίνακα, δηλαδή οι τιμές είναι bool, bool σημαίνει 0 ή 1, true or false, του οποίου τα στοιχεία αντιστοιχούν στους φυσικούς αριθμούς. Ένας ακέραιος, ο οποίος αντιστοιχεί στον πλέον προσφάτως ευρεθέντα πρώτο και έναν ακόμα ακέραιο αριθμό, ο οποίος χρησιμοποιείται ως δείκτης βρόχου αυξανόμενος, καθώς πολλαπλάσια του τρεχόμενου πρώτου εξαλείφονται. Ας δούμε λοιπόν δύο τώρα υλοποίηση. Βρήκαμε μία ακολουθιακή υλοποίηση, η οποία ακολουθιακή υλοποίηση, ξαναλέω, άλλος μπορεί να τη σκεφτεί διαφορετικά. Υπάρχουν πολλοί τρόποι υλοποίησης. Εμείς επιλέξαμε μία και για την κάθε ακολουθιακή υλοποίηση μπορούν να γίνουν πολλές διαφορετικές παραλληλοποίησεις ή πολλές διαφορετικές προσεγγίσεις στην παραλληλοποίηση. Ας δούμε λοιπόν τον παραλληλισμό ελέγχου και τον παραλληλισμό δεδομένων. Στον παραλληλισμό ελέγχου θα έχουμε ένα σύστημα shared memory, όπου κάθε επεξεργαστή έχει ένα δείκτη βρόχου, κάθε επεξεργαστή απαλήφθη τα πολλαπλάσια του πρώτου. Π.χ. ο επεξεργαστή processor 1, ο P1, απαλήφθη τα πολλαπλάσια του 2, ο P2 τα πολλαπλάσια του 3 κτλ. Αλλά μπορούμε να φανταστούμε πιθανά προβλήματα. Για παράδειγμα, μπορούμε να δούμε ότι δύο επεξεργαστέ μπορούν να απαλήφθουν τον ίδιο πρώτο. Δηλαδή, κάποια στιγμή οι επεξεργαστέ ολοκλήρωσαν το έργο του και πήγανε στον πρώτο διαθέσιμο αριθμό να τον πάρουν για να αρχίσουν να το εξετάζουν. Και αν πήγαν την ίδια στιγμή και είδαν και οι δύο ότι π.χ. το 5 είναι διαθέσιμο, ξεκινάνε και διαγράφουν και οι δύο πολλαπλάσια του 5. Πρόβλημα. Τώρα, ένα άλλο είναι ότι κάποιος επεξεργαστής μπορεί να κοσκινήσει πολλαπλάσια ενός σύνθετου αριθμού. Δηλαδή, φανταστείτε ότι κάποιος ξεκινάει, για παράδειγμα, και διαγράφει από το 5, ο άλλος αμέσως έχει πάρει π.χ. το 6, αν δεν έχει διαγραφεί ακόμα, άρα δημιουργείται κάποιο πρόβλημα. Γιατί διαγράφει κάποια πολλαπλάσια που ήδη όμως έπρεπε να έχουν διαγραφεί. Υπάρχει πρόβλημα λοιπόν και θα απαιτήσει κατάλληλους ελέγχους. Αν χρησιμοποιήσουμε ένα επεξεργαστή με 1000 αριθμούς, στην υποτιθέμενη αυτή αρχιτεκτονική βρίσκουμε ότι θα είχε 1411 μονάδες χρόνου. Αν χρησιμοποιήσουμε δύο επεξεργαστές, τότε, αν το δούμε το γράφημα, βλέπουμε λοιπόν για έναν επεξεργαστή ότι, κοιτάξτε εδώ πέρα, ένας επεξεργαστής διαγράφει τα πολλαπλάσια του 2, τα οποία είναι και τα πιο χρονοβόρα, κάπου στο 500 τελειώνει, μετά ξεκινάει τον επόμενο αριθμό, τα 3, τα πολλαπλάσια του 3, πολλαπλάσια του 5, πολλαπλάσια του 7, ολοκληρώνει το έργο του, όπως βλέπετε, 1411 μονάδες χρόνου. Αν τώρα είχαμε δύο επεξεργαστές, ο πρώτος χωρίζει ή ο πρώτος διαγράφει τα πολλαπλάσια του 2, ο άλλος μπορεί να ξεκινήσει να διαγράφει τα πολλαπλάσια του 3. Οπότε τελειώνει γρήγορα τα πολλαπλάσια του 3, πάει στα πολλαπλάσια του 5, κάπου εκεί τελειώνει και ο 2
ο πρώτος επεξεργαστής και διαγράφει τα επόμενα πολλαπλάσια που είναι του 7, βλέπετε εδώ ότι έχει μειωθεί ο χρόνος, 700 κάτι έχουμε φτάσει. Και αν βάλουμε τρεις επεξεργαστές, φτάνουμε σε αυτή εδώ την περίπτωση που εδώ είναι και ένα φράγμα. Δηλαδή και τέταρτο επεξεργαστή να βάλουμε, και πέμπτο και δέκατο πέμπτο, πάλι ο χρόνος θα είναι 499. Γιατί βλέπουμε ότι τα πολλαπλάσια του 2 έχουν πια καταλάβει όλο αυτόν τον χρόνο, δεν μπορούν να διαιρεθούν περαισσότερο, δεν μπορούμε να δώσουμε τη δυνατότητα σε κάποιον άλλο να διαγράφει τα πολλαπλασία του 2 και αυτό έχει ως συνέπεια να μην μπορούμε να βελτιώσουμε το χρόνο. Έχουμε φτάσει σε ένα φράγμα. Σε μία άλλη υλοποίηση όμως, γιατί υπάρχουν και άλλες υλοποιήσεις, μπορούμε να διαμοιράσουμε σε ποιοι επεξεργαστές τα δεδομένα. Άρα, όπως καταλαβαίνουμε, ο πρώτος επεξεργαστής θα πάρει το διάστημα από 0 έως νη, ο επόμενος από νη πι συν 1 έως 2 νη προς πι και το καθεξής. Έτσι λοιπόν, θα αναλάβει ο καθένας ένα συγκεκριμένο διάστημα και θα διαγράψει τα πολλαπλάσια αυτό. Απαιτείται βέβαια μεταβίβαση μηνυμάτων. Και βλέπουμε το εξής. Βλέπουμε ένα διαγράφημα. Τι βλέπουμε λοιπόν? Εδώ βλέπουμε ότι μπορούμε να πετύχουμε καλύτερο χρόνο χρησιμοποιώντας 11 επεξεργαστές. Βλέπουμε λοιπόν ότι ενώ αυξάνουμε τον αριθμό των επεξεργαστών, η επιτάχυση αυξάνεται, αλλά από ένα σημείο και μετά δεν αυξάνεται τόσο γρήγορα. Και δεν αυξάνεται τόσο γρήγορα γιατί αρχίζει η επιβάρηση της επικοινωνίας να παίζει ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Βλέπουμε λοιπόν ότι επικοινωνία για έναν επεξεργαστή δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα επικοινωνίας, γιατί δύο επεξεργαστές είναι πολύ χαμηλή η επιβάρηση της επικοινωνίας και όσο αυξάνεται ο αριθμός των επεξεργαστών, τόσο βλέπετε ότι αυξάνει και ο χρόνος που δαπανάται στην επικοινωνία. Αυτή τη μεταβίβαση μηνυμάτων, MPI send, MPI receive. Άρα βλέπουμε στον συνολικό χρόνο, ενώ βλέπετε δηλαδή ο υπολογισμός μπορεί να μειώνεται, ο συνολικός χρόνος από ένα σημείο και μετά φτάνει σε ένα πλατό, σε ένα flat line. Οπότε και να βάλουμε παραπάνω επεξεργαστές, μόνο κακό θα κάνουμε, γιατί θα αυξηθεί το κόστος επικοινωνίας και θα καθυστερήσει και άλλο το σύστημα. Άρα λοιπόν, υπάρχει και εκεί ένα όριο. Βέβαια, μπορεί κάποιος από εσάς να σκεφτεί ενδεχομένως και άλλους τρόπους παραλληλοποίησης. Και δεν αμφιβάλλω ότι υπάρχουν και άλλοι τρόποι παραλληλοποίησης. Γενικότερα, όπως ένας συγγραφέας μπορεί να γράψει ένα βιβλίο, ένας άλλος να γράψει ένα άλλο βιβλίο, στον προγραμματισμό και στην παραλληλοποίηση, η φαντασία είναι το όριο, αρκεί βέβαια να ξέρεις να προγραμματίζεις, να ξέρεις τι εργαλεία έχεις διαθέσιμα και μετά πρέπει να κάνεις έρευνα. Δηλαδή, η παραλληλοποίηση απαιτεί έρευνα, απαιτεί πειράματα. Δεν είναι κάτι που straightforward, κάνουμε ένα, δύο, τρία και φτάσαμε στο αποτέλεσμα. Κάποιος ξοδεύει μήνες για την παραλληλοποίηση. Σε μια πιο πραγματική υλοποίηση δεν αποθηκεύονται αποτελέσματα, απαιτούνται κάποιες κοινές συσκευές εισόδου-εξόδου με μικρότερη επιτάχυση. Γενικότερα, όπως σας είπα, υπάρχουν πολλοί τρόποι παραλληλοποίησης. Και η έβρεση των πρώτων αριθμών κρύβει σημαντικά βραβεία αν κάποιος θελήσει να ασχοληθεί με την έβρεση πρώτων αριθμών. Και γιατί? Γιατί οι πρώτοι αριθμοί χρησιμοποιούνται πάρα πολύ στην κρυπτογραφία. Έχουν κάποιες ιδιότητες που τους καθιστούν ιδανικούς για την ασφάλεια και την κρυπτογράφηση. Έτσι λοιπόν, είχε δώσει αυτό το EFF, αυτός ο οργανισμός, $50,000 σε αυτόν που θα βρει πρώτο αριθμό με 1 εκατομμύριο ψηφία. Το έδωσαν το 2000. Μετά από 10 χρόνια, κοιτάξτε, με 10 εκατομμύρια. Και υπάρχουν βραβεία για κάποιον που θα θελήσει να βρει, για παράδειγμα, 100 εκατομμύρια. 100 εκατομμύρια ψηφία, ε. Φανταστείτε δηλαδή, αυτό δεν μπορούμε να το γράψουμε. Αν αρχίσουμε να γράφουμε 100 εκατομμύρια, δεν θα το προλάβουμε ποτέ. Αλλά είναι ανοιχτά αυτά τα bonus. Κάποιος λοιπόν που θα θελήσει να ασχοληθεί με την κρυπτογραφία, ίσως με την έβρεση πρώτων αριθμών, μπορεί να κερδίσει, βλέπετε, ως και $250,000. Βέβαια, ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα δεν είναι να βρεις τον αριθμό. Να αποδείξεις ότι αυτός ο αριθμός που λες εσύ είναι πρώτος αριθμός.
Δηλαδή ότι διαιρείται μόνο με τον εαυτό του και με το ένα. Άρα λοιπόν κάποιος μπορεί να πει πάρε έναν αριθμό και βάζει random νούμερα. Απέδειξε ότι είναι ο πρώτος αριθμός. Άρα λοιπόν είναι ανοιχτό project, είναι έρευνα αυτό, θα βελτιώσει περισσότερο την κρυπτογραφία, γι' αυτό δίνουν και αυτά τα τεράστια χρηματικά ποσά. Ποιος δηλαδή να το φανταζότανε. Πες μου έναν αριθμό, λέει, και θα σου δώσω 250.000. Είναι παράξενο. Δηλαδή, αν το πείτε σε κάποιον άλλον, πεις εδώ πέρα, κοίταξε, κάποιος πληρώνει 250.000 δολάρια για να πεις έναν αριθμό. Είναι ενδιαφέρον σαν σκέψη. Μελέτη ορίων επιτάχυσης. Έτσι, λοιπόν, υπάρχουν διάφορα μοντέλα και νόμοι που έχουν προταθεί σχετικά με την επιτάχυση. Υπάρχουν δύο υπολογιστικά μοντέλα. Βέβαια, όλα αυτά βασίζονται στην εικασία ότι κάθε υπολογισμός μπορεί να υποδιαιρεθεί σε παράλληλες υποεργασίες, όπως το μοντέλο ίσης διάρκειας και το μοντέλο παράλληλου υπολογισμού με σηριακά τμήματα. Στο μοντέλο ίσης διάρκειας θεωρούμε ότι κάθε φορά μια διεργασία τη χωρίζουμε σε νη ίσες διεργασίες. Ξέρετε, είναι πολύ ιδανικό όμως. Δηλαδή, το να πούμε ότι αυτό απαιτεί π.χ. 100 πράξεις και ο κάθε επεξεργαστής, αν πάρει το ποσό που το αναλογεί, θα εκτελέσει με αποτελεσματικότητα αυτές τις πράξεις, θα βρεθεί ένα όριο, το μέγιστο όριο επιτάχυσης. Με απλά λόγια. Ας το πούμε με νούμερα. Έχουμε 100 πράξεις. Έχουμε 5 επεξεργαστές. Άρα, αν πούμε ότι 100 πράξεις μπορούν να διαιρεθούν ακριβώς σε 5 επεξεργαστές, σημαίνει τότε ότι 100 δια 5 είναι 20. Άρα ο κάθε επεξεργαστής θα πάρει 20 πράξεις. Άρα σημαίνει τότε ότι εκεί που θα είχαμε ένα χ χρόνο, τώρα θα έχουμε χ δια 5. Άρα θα έχουμε επιτύχει ένα speed up τάξεως 5. Πολύ ιδανικό. Δεν γίνεται αυτό. Όμως χρησιμοποιείται για να ξέρουμε ποιο είναι το ιδανικό. Γιατί πολλές φορές όταν φτιάχνουμε κάτι, όταν κατασκευάζουμε κάτι, θέλουμε να ξέρουμε ποιο είναι το ιδανικό, πόσο κοντά μπορούμε να πλησιάσουμε στο ιδανικό. Ξέρουμε ότι δεν θα φτάσουμε το ιδανικό, είναι μια ιδεατή κατάσταση. Αλλά θέλουμε να το πλησιάσουμε. Ή να έχουμε έναν τρόπο να κρίνουμε τη δουλειά μας. Αν δηλαδή δίνουμε 100 επεξεργαστές και το speed up είναι 2, ξέρουμε τότε ότι απέχουμε παρασάγκας από το 100 που θα ήταν το ιδανικό speed up. Απλώς είναι ως ένα μέτρο σύγκρισης. Λοιπόν, μοντέλο ίσης διάρκειας. Όλοι οι επεξεργαστές εκτελούν την εργασία, είναι το speed up, όπως σας είπαμε, επιτάχυση, αλλά είναι ιδανική. Δεν το συναντάμε στην πράξη. Και μάλιστα, αυτό που δεν συναντάμε καθόλου είναι μια γραμμική επιτάχυση. Ενώ στα προβλήματα, τα επιστημονικά που έχουν κάποιες εξαρτήσεις. Γιατί κάποιος μπορεί να πει, ξέρεις τι, το Google, η μηχανή αναζήτησης, που εξυπηρετεί αιτήματα, βάζω επεξεργαστές και εξυπηρετεί γραμμικά παραπάνω αιτήματα. Άρα, ας πούμε, με έναν επεξεργαστή εξυπηρετεί π.χ. 10.000 αιτήματα το δευτερόλεπτο, με δύο επεξεργαστές εκτελεί επί δύο. Οπότε λέει 20.000 και ούτω καθεξής. Όχι όμως, αυτά δεν είναι τα προβλήματα που μας απασχολούν. Αυτά τα προβλήματα παραλληλοποίησης που είναι προβλήματα παραλληλοποίησης τελείως απλά, δεν είναι καν προβλήματα παραλληλοποίησης. Απλώς βάζεις hardware και αυξάνεται. Δεν μας απασχολούν αυτά. Μας απασχολούν τα προβλήματα παραλληλοποίησης που έχουν εξαρτήσεις. Τα επιστημονικά προβλήματα. Π.χ. η μοντελοποίηση του καιρού. Ή τώρα που ψάχνουν να βρούνε το φάρμακο για το COVID. Ξέρετε, σας είχα δείξει και βίντεο σχετικά με τα μοντέλα προσομοίωσης. Δηλαδή, από τη μία κάνεις μία αποσύνθεση της κυταρικής δομής, του DNA, του ιού κτλ. Μετά κάνεις κάποιες προσομοιώσεις να δεις ποιο πλησιάζει. Οπότε από τις προσομοιώσεις εκεί που θα είχες, ας πούμε, 5 εκατομμύρια στοιχεία, να καταλήξεις σε 1.000 στοιχεία. Οπότε μετά αυτά να αρχίσεις να κάνεις δοκιμές. Άρα ένα μεγάλο ξεσκαρτάρισμα των ουσιών που μπορεί να χρησιμοποιήσει κάποιος είναι με HPC. Δηλαδή πρώτα έρχονται οι προγραμματιστές, αυτά τα μεγάλα κέντρα που ψάχνουν για τα εμβόλια κτλ. Πρώτα έρχονται οι προγραμματιστές που τρέχουν τα μοντέλα τους, για να γίνει ένα ξεκαθάρισμα, δηλαδή τι μπορεί να λειτουργήσει και τι όχι, και μετά έρχονται οι επόμενοι οι γιατροί και οι βιολόγοι που συνθέτουν αυτά τα εμβόλια και τα δοκιμάζουν στους ασθενείς. Το ιδανικό βέβαια θα ήταν να τα έχουμε όλα κατευθείαν με προσομοίωση, το οποίο βέβαια ακόμα δεν έχουμε φτάσει σε
τόσο καλό επίπεδο ακρίβειας προσομοίωσης. Και κάτι που είχα ακούσει ήταν για τον επεξεργαστή, τον υπερυπολογιστή, τον Watson. Ξέρετε, ο Watson είναι ένας υπερυπολογιστής όπου το είχαν δώσει τη δυνατότητα μέσω τεχνικών βαθιάς μάθησης, μηχανικής μάθησης, να διαβάσει εγκυκλοπαίδειες από ασθενείς, ιατρικούς φακέλους, γνωματεύσεις και χίλια δύο άλλα πράγματα, να βγάλει τις συσχετήσεις και στη συνέχεια να μπορεί να προτείνει δοσολογίες και φάρμακα σε γιατρούς. Και αυτό χρησιμοποιήθηκε και χρησιμοποίησαν λοιπόν αυτό τον υπερυπολογιστή ή τεχνικές που βασίζονται από τον υπερυπολογιστή για να προτείνουν κάποιες ουσίες για να τις δοκιμάσουν για το COVID. Και είχα ακούσει σε κάποιο άρθρο ότι δοκιμάζονται και οι 1, 2, 3 ουσίες οι οποίες τις πρότεινε ένας υπερυπολογιστής ότι ενδέχεται να βοηθήσουν στο εμβόλιο. Άρα λοιπόν, η χρήση των HPC, των High Performance Computing, είναι πάρα πολύ επίκαιρη και χρήσιμη σε κάθε κλάδο της ζωής μας. Ακόμα και εκεί που δεν το περίμενε κάποιος. Δηλαδή, πώς θα το περίμενε ότι και τα εμβόλια έχουν από πίσω μοντέλα προσομοίωσης και άλλα τέτοια θέματα. Εσείς βέβαια το ξέρετε, άρα λοιπόν μπορεί κάποιος από εσάς στο μέλλον να δουλέψει σε μια τέτοια εταιρεία, σε φαρμακοβιομηχανία και θα το ήθελα πάρα πολύ τουλάχιστον να μου στείλει ένα email όπως μου στέλνουν άλλοι φοιτητές όταν βλέπουν γνώσεις που τους μετέδωσα στα μαθήματά μου να τις χρησιμοποιούν κάπου, να μου στέλνουν ένα μήνυμα ότι τελικά εκείνο το μάθημα με βοήθησε να βρω δουλειά και να είμαι σε δουλειά. Άρα λοιπόν, αν δουλέψετε κάπου και χρησιμοποιείτε γνώσεις από τα μαθήματά μου, θα ήθελα πάρα πολύ να λαμβάνω τέτοια email. Και γενικά όλοι οι καθηγητές σας, όλοι οι καθηγητές εμείς, στέλνουμε από τα μηνύματά σας το feedback. Απ' έξω, όταν βγείτε έξω στην αγορά εργασίας, πόσο πολύ σας βοήθησαν στην καριέρα σας ή κατά πόσο θα θέλατε ενδεχομένως να καλύψουμε και κάποια άλλα θέματα, αλλά εξάλλου έχετε πάρα πολλές γνώσεις και ένα σοβαρό υπόβαθρο, οπότε γι' αυτό οι απόφοιτοι του τμήματος που είμαστε δεν έχουν πρόβλημα ανεργίας σε αντίθεση με άλλα τμήματα. Λοιπόν, συνεχίζουμε μοντέλο ίσης διάρκειας. Γενικά με τις επιταχύσεις, να ξέρετε ότι μπορούμε να έχουμε και την έννοια της επικοινωνίας μέσα, του κόστους επικοινωνίας και μπορούμε να διακρίνουμε τρεις περιπτώσεις όπου έχουμε ένα μελιταίο κόστος επικοινωνίας. Το TAF-C είναι το communication κόστος και το TAF-S είναι το κόστος των υπολογισμών. Οπότε, αν οι υπολογισμοί είναι πολύ περισσότεροι από την επικοινωνία, τότε η πιθανή επιτάχυση είναι ίση με N, όπως βλέπουμε. Αλλά σε περίπτωση που έχουμε πάρα πολύ μεγάλο κόστος στην επικοινωνία, τότε ασφαλώς έχουμε μείωση σημαντική στην απόδοση. Γι' αυτό και ένα tip που μπορούμε να πούμε είναι ότι πρέπει να ελαχιστοποιούμε τις επικοινωνίες. Χρειαζόμαστε επικοινωνίες, χρειαζόμαστε μεταβίβαση μηνυμάτων, MPI Send and Receive, αλλά θα πρέπει να την υλοποιούμε με φιδό. Δεν πρέπει παντού το παραμικρό να το κάνουμε MPI Send and Receive. Γι' αυτό και ένα tip που θα σας πω και σε επόμενη διάλεξη είναι ότι αν μπορεί κάποιος να επαναλάβει κάποιους υπολογισμούς σε κάθε διεργασία προκειμένου να γλιτώσει το Send and Receive, να το κάνει. Δηλαδή, για παράδειγμα, αν είναι ένα νούμερο που υπολογίζεται π.χ. ο μέσος όρος 10 αριθμών, γιατί να το κάνεις Send and Receive, αν μπορείς να το κάνεις το ίδιο υπολογισμό, ακριβώς το ίδιο copy-paste πως είναι, σε κάθε διεργασία. Γλιτώνει Send and Receive. Δεν χρειάζεται να κάνεις send and receive τα πάντα. Κάνεις μόνο όταν κάτι έχει γίνει πιο αποτελεσματικά, πιο αποδοτικά. Όταν το κόστος επικοινωνίας λοιπόν είναι αμεληταίο σε σχέση με το κόστος των υπολογισμών, τότε το κάνεις. Αν όμως είναι εφάμιλο το κόστος επικοινωνίας, τότε μήπως η λογική του επαναλαμβάνω τους υπολογισμούς είναι πιο αποδοτική. Να το έχουμε και αυτό υπόψη. Μοντέλο ίσης διάρκειας, είπαμε, δεν είναι ρεαλιστικό, ιδεατό. Μας βοηθάει να έχουμε μια γενικότερη ιδέα για το πού θέλουμε να φτάσουμε. Αλλά ένα πιο ρεαλιστικό παράδειγμα είναι το μοντέλο υπολογισμού που έχει σειριακά τμήματα. Εκεί λαμβάνει υπόψη ότι, ξέρεις, δεν παραλληλοποιούν τα πάντα. Δεν μπορείς να έχεις, ας πούμε, 100 στοιχεία, 4 επεξεργασίες, 100 δια 4 κτλ. Υπάρχουν και κομμάτια που δεν μπορείς να τα διαιρέσεις. Τι θα γίνει σε αυτή την περίπτωση? Σε αυτή την περίπτωση, λοιπόν,
Έρχεται ο νόμος του AMDEL για να μας βοηθήσει. Στην υπόθεση στην οποία στηρίζει το μοντέλο είναι ότι κάθε δοθήσα εργασία έχει τμήματα τα οποία είναι σειρακά. Δεν μπορούν να διαιρεθούν και άλλα τμήματα που μπορούν να διαιρεθούν. Άρα λοιπόν θα πρέπει να βρούμε το κλάσμα του προγράμματος που αφορά τα τμήματα που μπορούν να διαιρεθούν και αυτά που δεν μπορούν να υποδιαιρεθούν. Ομοίως εδώ, TAF-S, χρόνος εκτέλεσης ολόκληρης εργασίας σε ένα επεξεργαστή, το TAF Single, TAF Sequential για παράδειγμα, TAF M, το TAF είναι ο χρόνος που απαιτείται για ένας επεξεργαστής να εκτελέσει μια υποεργασία. Έτσι λοιπόν μπορούμε να καταλήξουμε στην σχέση αυτή που βλέπουμε εδώ πέρα, N διά 1 συν νη πλην 1 επί F. Δηλαδή αφορά η επιτάχυση το κομμάτι μόνο αυτού που μπορούμε να παραλληλοποιήσουμε. Ή με άλλα λόγια, υπάρχει ένα όριο στο βαθμό που ένα πρόγραμμα μπορεί να παραλληλοποιηθεί. Αν είναι πλήρως σειριακό, τότε δεν μπορεί να γίνει επιτάχυση όσοι επεξεργαστές και να χρησιμοποιηθούν. Και για παράδειγμα, αυτό το είχαμε δει κάπως και στην αρχιτεκτονική υπολογιστών, όπου σας είχα πει το εξής. Έχουμε έναν επεξεργαστή, έναν υπολογιστή και εκτελούμε εργασίες που ενδεχομένως είναι κυρίως εργασίες κειμένου και η κάρτα γραφικών χρησιμοποιείται στο 20% του χρόνου. Αν πάρουμε μια καλύτερη κάρτα γραφικών, όπου έχει διπλάσεις επιδόσεις, θα κερδίσουμε διπλάσια επίδοση στο σύστημα και η απάντηση ασφαλώς ήταν όχι, γιατί επειδή η κάρτα γραφικών χρησιμοποιείται μόνο στο 20% του χρόνου, άρα θα βελτιωθεί μόνο το 20% του χρόνου και το 20% θα γίνει 10%. Άρα το υπόλοιπο 80% παραμένει το ίδιο. Άρα τελικά η επιτάχυση θα είναι, πριν είχαμε 100%, τώρα έχουμε 90%, γιατί έχουμε 80 συν 10 που είναι βελτιωμένη η απόδοση κάρτα γραφικών, άρα έχουμε δηλαδή μία βελτίωση 100/90. Το οποίο είναι μια βελτίωση, ένα κλικ, ναι, αλλά είναι αμεληταία. Γι' αυτό λοιπόν είναι αυτό ακριβώς μας λέει και το AMDAL. Άρα θα πρέπει να δούμε πόσο τσεκατο βελτιώνεται με την παραλληλοποίηση και εκεί θα υπολογίσουμε το όριο. Είναι ένας νόμος πάρα πολύ σημαντικός. Ένας νόμος που εννοείται ότι τον ξέρουν όλοι όσοι έχουν ασχοληθεί με την παραλληλοποίηση και εσείς θα πρέπει να το γνωρίζετε. Και είναι ο νόμος αυτός που μας δείχνει το όριο που μπορούμε να φτάσουμε στην παραλληλοποίηση. Και βέβαια υπάρχει και ο νόμος του Gross, που σχετίζει την απόδοση ενός παράλληλου συστήματος με σχέση με την τιμή του, απλώς για λόγους πληρότητας αναφέρεται. Δεν χρησιμοποιείται γιατί, όπως αναφέρεται, η εξέλιξη των υπολογιστών διέπευσε τον Gross, αλλά εκείνη την εποχή ήταν αρκετά σημαντικός. Έλεγε δηλαδή ότι αυξάνεται το κόστος με τετραπλάσιο. Δηλαδή, αν βελτιώσουμε την ταχύτητα δύο φορές, θα πληρώσουμε 4 φορές παραπάνω. Οπότε υπάρχει ένα όριο που είναι κυρίως από τα χρήματα. Βέβαια, η τεχνολογία μίκρυση, νόμος του Μουρ κτλ. Βοήθησαν στο να γίνει η διάψευση του νόμου, αλλά εντούτοις καλό είναι να το γνωρίζετε για το νόμο του Gross. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο θα κλείσουμε τη διάλεξη. Βλέπουμε λοιπόν στη διάλεξη αυτή που όλοι βρίσκεται στο YouTube βέβαια και μπορείτε να την μελετήσετε με το δικό σας ρυθμό. Έχουμε καλύψει τους νόμους και κυρίως ο νόμος του AMDAL ήταν ο πιο βασικός από όλους. Βασικές μετρικές λειτουργιών. Αυτά δείχνουν παραδείγματα χρήσης των μαθηματικών που εμφανίζονται σε αυτή τη διάλεξη και θέλω να σας δείξω λίγο για την αξιοποίηση, όπου είναι και πιθανό θέμα εξετάσεων και όπως θα έχετε δει στο e-class υπάρχει σε ένα σημείο. Σχετικά εδώ πέρα τι έχουμε. Έχουμε στον οριζόντιο άξονα το χρόνο και στον κατακόρυφο τους επεξεργαστές 0, 1, 2, 3. Υπάρχουν διαστήματα όπου ο επεξεργαστής κάνει κάποια πράξη και διαστήματα που ή δεν κάνει τίποτα ή επικοινωνεί. Για παράδειγμα, εδώ τι βλέπουμε. Βλέπουμε ότι ο επεξεργαστής 0 εκτελεί ένα χρήσιμο έργο στο πρώτο χρονικό βήμα, στο δεύτερο, στο τρίτο, στο τέταρτο. Μετά είναι idle. Μετά εκτελεί χρονικό έργο κάποια χρήσιμη πράξη. Μετά idle. Μετά εκτελεί πάλι κάτι χρήσιμο. Οπότε όλα αυτά έχουν ως συνέπεια. Βλέπετε ένα σύστημα να μην είναι στο 100%, να μην έχει αξιοποιήσει 100%. Οπότε θα πρέπει να
μετρήσετε την αξιοποίηση, εμφανίζεται εδώ πέρα τα μαθηματικά που δείχνουν πώς υπολογίζουμε την αξιοποίηση και πάμε στο τελευταίο slide που αυτό αρκεί να έχετε κατανοήσει. Εδώ πέρα έχουμε χρόνο για πράξεις, βλέπετε εδώ όλοι οι επεξεργαστές κάνουν πράξεις, χρόνος επικοινωνίας, χρόνος για πράξεις, εδώ πράξη κάνει μόνο ο 0 και ο 2 επεξεργαστές, χρόνο για επικοινωνία και εδώ έχουμε πράξεις, μετά εδώ γίνονται πράξεις αυτούς τους επεξεργαστές και όπως μπορείτε να δείτε στο e-class, στο αντίστοιχο θέμα που έχει αναρτηθεί που ήταν και θέμα τελικών εξετάσεων, σας είχε δοθεί ένα τέτοιο σχήμα όπου φαινόταν η αξιοποίηση των επεξεργαστών τόσο ως προς την επικοινωνία όσο και στους υπολογισμούς και υπήρχε ερωτήματα σχετικά με την αξιοποίηση, την αποδοτικότητα και το καθεξής. Αυτό μπορείτε να το δείτε στα θέματα και υπάρχει και στο YouTube το σχετικό βίντεο επίλυσης που είναι πολύ σημαντικό. Άρα, για να κλείσουμε, σε αυτή τη διάλεξη είδαμε για το κόκκινο του Αριστοθένη πιθανούς τρόπους παραλληλοποίησης. Αναφέραμε το πολύ σημαντικό νόμο του Αμντάλ που πρέπει να το ξέρετε. Αν φύγετε από σήμερα και ξεχάσετε τα πάντα, τουλάχιστον να θυμάστε μόνο το νόμο του Αμντάλ. Ο νόμος του Γκρος, διάφοροι άλλοι νόμοι, επιτάχυνση, αποδοτικότητα και κλιμάκωση. Αυτή ήταν λοιπόν η θεωρία νούμερο 4. Είμαστε εντός του χρονοδιαγράμματος. Θα έχουμε ξανά διάλεξη θεωρίας την επόμενη Δευτέρα. Αν προτείνετε άλλη ώρα διάλεξης, θα πρέπει να το αναρτήσετε στην περιοχή συζητήσεων και να συμφωνήσουν όλοι στη νέα ώρα που θα πρέπει να μην πέφτει σε μάθημα εξαμήνου εκεί που διδάσκεται για τα παράλληλα αισθήματα, σε μάθημα εξαμήνου για τα λειτουργικά, για το ΙΜΗ και για το ΜΟΠΟΥΤΟΥ και ασφαλώς να υπάρχει διαθέσιμη αίθουσα. Οι θεωρίες οι δικές μου γίνονται Δευτέρα ή Τρίτη για να έχουμε την αρχή της εβδομάδας για να ακολουθούν μετά τα εργαστήρια. Οπότε μην πει κάποιος να το κάνουμε Παρασκευή βράδυ 10 η ώρα για παράδειγμα. Γιατί εγώ θα μπορούσα να το κάνω, αλλά μάλλον δεν θα το παρακολουθούσε κανείς. Θα συνεχίσουμε στο iQuiz. Οπότε θα ανοίξω στο παράθυρο που βλέπετε τα online φροντιστήρια, ξαναλέω, θα βγει ανακοίνωση το απόγευμα για το αν θα γίνουν σήμερα. Μάλλον θα γίνουν σήμερα. Δευτέρα γίνονται τα online φροντιστήρια. Και στο online φροντιστήριο θα δούμε θέματα του εργαστηρίου. Και επίσης θα βγει ανακοίνωση για την εργαστηριακή συνάντηση που θα γίνει αυτή την εβδομάδα. Θα δούμε πότε έχει κενό το εξάμηνο, το αντίστοιχο του ΤΙΜΗ και του ΜΟΠΟΥΤΟΥ, προκειμένου να γίνει μια συνάντηση 20 με 30 λεπτά για να δοθούν οδηγίες της εξέτασης για την επόμενη εβδομάδα. Τώρα, μέχρι ποιο εργαστήριο, σκεφτείτε, τώρα είμαστε τέταρτη εβδομάδα. Άρα, σίγουρα, σύμφωνα με το πρόγραμμα διαλέξεων, πρόγραμμα εργαστηρίων, τι θα είχαμε στην τέταρτη εβδομάδα εργαστηρίων. Η εξέταση όμως ήταν την πέμπτη εβδομάδα εργαστηρίων, άρα θα πρέπει να έχετε μελετήσει το υλικό που αναγράφεται στο σχέδιο εργαστηρίων μέχρι και την πέμπτη εβδομάδα. Συνδέομαι λοιπόν, ετοιμάστε την σύνδεσή σας, προκειμένου να λάβετε μέρος, όποιος θέλει προαιρετικά στο quiz ερωτήσεων. Βέβαια, ο χρόνος θα είναι 10 δευτερόλεπτα, γιατί είστε απομακρυσμένα, οπότε δεν θα ήθελα να αρχίσουμε να κάνουμε και chat τις ερωτήσεις. Μπορείτε λοιπόν να αρχίσετε να συνδέσετε. Και ενημέρωση κωδικού πρόδοσης, όχι, δεν χρειαζόμαστε. Και έχετε 40 δευτερόλεπτα για να συνδεθείτε. Σε αυτό το σημείο θα κλείσω το recording, γιατί δεν χρειάζεται πια να συνεχίσουμε. Εν τω μεταξύ, βέβαια, θα παραμείνουμε στο κανάλι για την διενέργεια του iQuiz. Άρα, λοιπόν, σταματάω τώρα το recording με κάποιο τρόπο. Εδώ, pause share. Όχι, resume share, μάλλον όχι εδώ. Το recording πώς το σταματάω εδώ. Ψάχνω να βρω πώς θα το σταματήσω βέβαια. Δεν έχει αρνητική βαθμολογία το iQuiz. Πώς μπορεί να γίνει stop το recording. Τέλος πάντων, ξεκινάει το iQuiz. Εν τω μεταξύ, εγώ θα ψάξω να βρω πώς γίνεται stop το recording, γιατί εδώ, stop recording. Ωραία.